Εδώ είμαστε και σήμερα, ΠΑΟΚ 24, εδώ είμαστε, πάμε μέχρι και τις 3, έτσι άλλη μία εβδομάδα πάμε μέχρι τις 3, εδώ εμείς. Αφού έχουμε πολλά να πούμε. Πολύ σωστά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Γίνεται σήμερα η μέρα αγώνα, ειδικά σήμερα με το Βασιλεία ΠΑΟΚ, με την revanche του 2-1 της Τούμπας, έχουμε να πούμε αρκετά για το παιχνίδι το σημερινό που έρχεται, για όσα γίνεται στην Ελβετία, για όσα υπόθηκαν από τους πρωταγωνιστές χθες, για σχήματα, για πρόσωπα, για όλα αυτά που είναι συνήθως στο προσκήνιο πριν από παιχνίδια όπως το σημερινό. Στις 9 λοιπόν σήμερα το βράδυ η σέντρα στο... Είναι ένα θέμα το πώς λέγεται. Νομίζω ότι λέγεται Ζανκτ Γιάκοπ το γήπεδο. Έτσι πρέπει να είναι το σωστό στα γερμανικά. Εσύ ξέρεις γερμανικά, εσύ τα προφέρεις σωστά. Εγώ έχω κάνει λάθος όλα τα ονόματα. Λίγα έχω κάνει, δεν θυμάμαι πολλά. Το άλλο χθες όμως το είπες εντυπωσιακά. Ναι, δεν θυμάμαι πολλά από τα γερμανικά. Κάτι λίγα μου έρχονται. Αλλά νομίζω ότι λέγεται Ζανκτ Γιάκοπ το γήπεδο. Το οποίο θα γίνει σήμερα η revanche του 2-1. Νομίζω ότι σήμερα. Σήμερα θα ξέρουμε αν όντως το 2-1 του πρώτου αγώνα ήταν δίκαιο, αν οι δύο ομάδες έχουν τόσο μεγάλη διαφορά, αν είναι τόσο κοντά. Στο σημερινό παιχνίδι θα ξεκαθαρίσουν όλα. Χθες από το κλίμα που πήραμε από την Ελβετία, από τις δηλώσεις που ακούσαμε από τους πρωταγωνιστές, αποτυπώθηκε για ακόμα μία φορά το πώς προετοιμάζεται για το παιχνίδι αυτό η μία ομάδα, η Βασιλεία, και το πόσο διαφορετικά προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή χθες, ας πούμε, η συνέντευξη τύπου των Ελβετών ασχολήθηκε πολύ περισσότερο με το κομμάτι της επόμενης ημέρας, του προπονητή, του ποιος θα έρθει. Το γιατί έφυγε ο Βίκη. Ακριβώς, γιατί έφυγε, και πολύ λιγότερο με το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό το σημερινό. Και είναι δείγμα του ποιο είναι το κλίμα γύρω από τη Βασιλεία, έτσι. Ήτανε παλικάρι και αυτός ο δημοσιογράφος που είπε το «εγώ θα ρωτάω ό,τι θέλω». Ναι, ναι. Ναι, γιατί σε κάποια φάση όντως είχαν γίνει. Σίγουρα ήταν 5-6 ερωτήσεις. Που ήταν εντελώς όχι εκτός του αγώνα, γιατί προφανώς και όταν έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ζήτημα στη Βασιλεία, δεν μπορεί το κομμάτι που έχει να κάνει με την αντικατάστροφο να μείνει εκτός και να μην συζητιέται. Αλλά από ένα σημείο και μετά η κουβέντα πήγαινε μόνο εκεί. Ναι. Η κουβέντα ήταν μόνο αυτή. Του τι δηλαδή θα κάνει η Βασιλεία, το ποιο συνενάρθει, τι λέει ο Φράι. Δηλαδή υπήρχαν ερωτήσεις για το αν ο Φράι, ο υπηρεσιακός τεχνικός τώρα, θα έχει άποψη για τον επόμενο προπονητή. Δηλαδή αν η διοίκηση που ψάχνει προπονητή ζητάει την άποψή του. Και μάλιστα ο ίδιος ο Φράι χθες αποκάλυψε ένα ζήτημα το οποίο δεν το είχαμε διαβάσει, είναι αλήθεια, το είχαμε δει. Είναι ότι... Για το πόσο διάστημα. Δεν μπορεί να μείνει. Είναι πιθανό να μην μπορεί να κάτσει στον πάγκο τη Βασιλείας με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ισχύει ένας κανονισμός στην Ελβετία που λέει ότι αν ο προπονητής δεν έχει δίπλωμα UEFA Pro και ο Φράι ακόμα δεν έχει, γιατί τώρα ξεκίνησε η προπονητική του καριέρα, μπορεί να καθίσει στον πάγκο αντρικής ομάδας μέχρι 20 ημέρες. Ναι. Δηλαδή έχουν όντως πολλά, πολλά θέματα οι Ελβετοί, τα οποία τα καταλάβαμε και χθες ακούγοντας και τον προπονητή, τον Φράι, και τον παίχτη. Και εδώ σε θέλω τώρα να μου πεις πώς το λένε. Τον λένε Ζουφί. Τον λένε Τσούφι. Είδαμε και Τσούφι, ναι, αυτό θα έλεγα. Τσούφι. Εγώ σε Ζουφί κλείνω. Αν είναι γερμανικό το επίθετο, Ελβετός είναι αυτός. Περίμενε. Αν είναι αυτός Ελβετός, τότε πρέπει να είναι Τσού. Αν θυμάμαι καλά τα λίγα γερμανικά μου. Έτσι νομίζω. Γιατί χθες με έβλεπα ότι βγαίνει από το αεροδρόμιο, εκεί που έφτασε ο ΠΑΟΚ, και είχε μια κατεύθυνση που πάει η Γερμανία, μια κατεύθυνση που πάει Γαλλία. Η Γαλλία και μια κατεύθυνση που πάει η Ελβετία. Ναι. Δηλαδή, πώς βγαίνεις σε κάτι αεροδρόμιο και σου λέει ότι από εδώ πας κέντρο, ας πούμε, στην πόλη που κατεβαίνεις. Εκεί κατέβαινε σε τρεις διαφορετικές χώρες, άμα ήθελες, ανάλογα την έξοδο. Και το λέω ότι εκεί πέρα είναι. Μα δεν μας έλεγαν, δεν μας μετέφεραν από χθες ότι περπατάς μέσα στη Βασιλεία και ακούς διάφορες γλώσσες δεξιά-αριστερά, αλλά όχι από ξένους ανθρώπους. Οι ντόπιοι ξέρουν και γερμανικά και γαλλικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα σκέψου. Συμφέρει αυτό το πράγμα. Ναι, κάπως έτσι είναι η κατάσταση στη Βασιλεία. Θα πάμε πιο μετά εκεί για να πάρουμε έτσι ενημέρωση πριν το παιχνίδι. Φυσικά και θα ακούσουμε όσα υπόθηκαν από Λουτσέσκου και από Πρίγιοβιτς. Έχουμε να ακούσουμε και αυτά. Έχουμε να δούμε πώς ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους οι δύο ομάδες. Εγώ για να είμαι ειλικρινής,
το συνέστημα που έχω στην αναμονή του αγώνα είναι ένα σφίξιμο, να το πω. Με έχει ξενερώσει πάρα πολύ το σκορ από το πρώτο παιχνίδι. Εγώ. Με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Μέχρι χθες ήμουνα πιο αισιόδοξη, πιο άνετη. Με τη συζήτηση που κάναμε εδώ πέρα, Νίκο Μοσχοβίτη, μου το έχει γυρίσει. Όλους, ε. Και είχα και σήμερα, τώρα πριν έρθω από εδώ, είχα άλλη μια συζήτηση και μου έλεγαν το ίδιο πράγμα, ότι είναι ύπουλο σκορ και με πείσατε λίγο. Και να σου πω την αλήθεια, έχω ένα σφίξιμο κι εγώ. Λίγο να έρθει το βράδυ, ναι, να δούμε πώς θα πάει, πώς θα ξεκινήσει βασικά. Έχουμε την εικόνα του πρώτου αγώνα. Δεν θα είναι όμως οι ίδιες ομάδες. Δεν θα είναι? Οι ίδιες οι ομάδες. Ούτε ΠΑΟΚ δεν θα είναι στην ίδια κατάσταση. Ναι, οκ. Okay. Έχουμε την εικόνα. Εγώ το έλεγα για την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, ότι εγώ δεν περίμενα τον ΠΑΟΚ να έχει την εικόνα που έχει από το παιχνίδι. Το περίμενα χειρότερο, στα ίσα. Ναι. Και το δικαιολογώ στο λογική ότι ήταν πρώτο επίσημο παιχνίδι τέλη Ιουλίου. Ναι. Ωραία. Και από πλευρά φυσική κατάσταση το λέτε. Από πλευρά. Όχι τόσο, όχι όσον αφορά τη φυσική του κατάσταση. Που, οκ, okay, από ένα σημείο και μετά, μετά το 70, ας πούμε, 75, κάποιοι, ας πούμε, άρχισαν να του βγαίνει κούραση και είναι φυσιολογικό. Κυρίως από την εμφάνιση. Δηλαδή, περίμενα χειρότερη εμφάνιση, όχι για να υποτιμήσω τον ΠΑΟΚ. Το περίμενα στη λογική ότι είναι πρώτο παιχνίδι και αντιμετωπίζει ένα καλό αντίπαλο. Όπως και είναι η Βασιλεία, παιδιά. Ναι. Ωραία. Είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή. Ωραία. Είναι μια ομάδα η οποία. Κάθε χρόνο είναι φαβορή για το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Και τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη δεν συμμετέχει απλά. Έχει πορείες και στο Europa League και στο Champions League. Έχει και μεγάλες νίκες. Ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δεν περίμενα αυτή την εικόνα στο πρώτο παιχνίδι. Το οποίο όμως, ενώ. Ρε παιδί μου, το σκορ δεν είναι άδικο. Δηλαδή, αν σκεφτείς τις δύο ευκαιρίες που είχε η Βασιλεία στο πρώτο ημίχρονο και το πώς εξελίχθηκε. Δεν είναι άδικο, αλλά έτσι όπως πήγε το μάτς μετά το δεύτερο γκολ που έβαλε στο 80 και έφαγε αυτό το γκολ, σου μένει αυτό ότι έφαγε τον γκολ. Οπότε τώρα στο δεύτερο μάτς, ενώ έχεις δείξει μια εικόνα ανωτερότητας στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Δηλαδή νομίζω ότι το κατάλαβαν και οι Ελβετοί αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ελβετοί αυτά που λέγανε για τον ΠΑΟΚ δεν είναι απλά για να τα πούνε. Όντως κατάλαβαν ότι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει αν είναι καλύτερη από αυτούς, γιατί δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Αλλά και οι ίδιοι Ελβετοί κατάλαβαν πως ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ σοβαρή και μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα λοιπόν στο δεύτερο μάτσο με αυτό το 2-1, πάλι τα πάντα είναι ανοιχτά. Είναι τα πάντα ανοιχτά. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι η Ελβετοί είναι σε μια περίεργη κατάσταση, αλλά είναι ένα γκολ, ρε φίλε. Κοίτα, ένα γκολ. Για τους Ελβετούς αυτό που λες, νομίζω αυτό που δείχνει το πόσο πολλοί πλέον έχουν καταλάβει τι εστί ΠΑΟΚ φέτος. Φαίνεται από το γεγονός ότι όταν ήρθαν εδώ την προηγούμενη Τρίτη, την προηγούμενη Δευτέρα, ήταν πολύ διαφορετικό το κλίμα τους, ότι έβγαζαν προς τα έξω ότι είναι το φαβόρι, ήρθαν πιο άνετοι. Mm-hmm. Φαίνονταν ακόμα και στις δηλώσεις τους αυτό το πράγμα. Χθες και ο παίκτης και ο προπονητής, αυτό που τόνισαν από την αρχή ήταν ότι φαβόρι πλέον είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι μόνο. Σφίχτηκαν πολύ. Όχι, αυτό, έκαναν πολύ μεγάλη αλλαγή σε μια εβδομάδα. Και αυτό δεν έχει να κάνει νομίζω μόνο με τακτική, ότι πετάω τον μπαλάκι στον αντίπαλο, τον χρήσω φαβορί. Έχει να κάνει και με αυτό που λες, ότι το πιστεύουνε, γιατί αυτό αποδείχθηκε στο γήπεδο, έτσι. Mm-hmm, ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε κατά τύχη με 2-1 τη Βασιλική προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν κυρίαρχος, ναι, στο παιχνίδι. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι και χθες ήταν αντίστοιχες και οι δηλώσεις και γενικότερα αυτό που βγαίνει από εκεί. Δηλαδή, από. Τι υποθες, από τη διάθεση του κόσμου θες, από την ομάδα, όλα δείχνουν ότι οι Ελβετοί πλέον πάνε στο σημερινό παιχνίδι με ένα άγχος μεγάλο που τους βαραίνει όπως και να έχει. Ναι. Και ξέροντας ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Και εκτός από αυτό, σου λέω για μένα, χθες το καταλάβαμε, αυτό το κλίμα που μεταφέραμε όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Ναι. Χθες το καταλάβαμε πολύ καλά. Όντως έχουν πίεση, έχουν ένα κλίμα περίεργο. Έχουν μια αυξημένη διάθεση κριτικής απέναντι στην ομάδα και τους παίκτες και τους προπονητές και αυτούς που είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Νομίζω ότι παίξαν λίγο απ' έξω από αυτό μέχρι τώρα. Γιατί όντως η κίνηση που έκανε η Βασιλεία να αλλάξει τον προπονητή τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν είναι κάτι εντελώς ξένο για αυτούς. Ναι, γιατί το είπανε κιόλας. Τα παιδιά δεν ξέρουν από Βαλκάνια τι γίνεται. Ωραία. Οπότε για αυτούς είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο και κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο τους έχει κάνει εντύπωση. Γι' αυτό είναι και η κριτική τους τέτοια, ναι, από ό,τι έχω καταλάβει. Και όπως και να έχετε, Νίκο, δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν έρθει εδώ οι Ελβετοί
μας έλεγαν για προπόληση 14.000 εισιτηρίων και σήμερα να βλέπουμε ότι δεν φεύγουν τα εισιτήρια με τίποτα τα δικά τους εισιτήρια. Και ότι μάλιστα σε σχέση με το νούμερο που παρουσιάζουν οι Ελβετοί, όταν μπαίνεις στο site της Βασιλείας και βλέπεις λίγο το σχεδιάγραμμα του γηπέδου που σου δείχνει ποιες θέσεις είναι καλυμμένες, η θέση είναι παραπάνω. Κάτι που σημαίνει ότι οι παραπάνω θέσεις είναι από παδούς του ΠΑΟΚ που έχουν πάρει εισιτήρια ακόμα και ανάμεσα στους Ελβετούς. Mm-hmm. Δηλαδή, σκέψου λίγο πώς θα είναι σήμερα το κλίμα σε ένα γήπεδο που έχει, είναι 38.512 θέσεις είναι. Mm-hmm. Σκέψου τώρα πώς θα είναι η εικόνα, είναι το μισό άδειο. Και από το μισό που θα είναι γεμάτο, θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ΠΑΟΚτσίδων, έτσι. Ναι. Πόσο μάλλον αν γίνει αυτό που λέγαμε χθες, αν μπει ο ΠΑΟΚ δυνατά, ή τέλος πάντων αν κυριαρχήσει, αν καταφέρει να κυριαρχήσει ο ΠΑΟΚ, που αυτό είπε και ο Λουτσέσκου ότι θα προσπαθήσει να κάνει, δεν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία του. Σκέψου αν θα τους βάλει ακόμα περισσότερη πίεση, αν θα στραβώσει λίγο το παιχνίδι, αν θα δυσκολεύονται, πόσο χειρότερο θα είναι το κλίμα εκεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι κλειδί αυτό το πράγμα για τον ΠΑΟΚ και γι' αυτό νομίζω ότι και ο Λουτσέσκου δεν προτίθεται και δεν θα το κάνει να αλλάξει την γενικότερη του φιλοσοφία και νομίζω ότι το είπε και χθες στις δηλώσεις του. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θες να μείνουμε λίγο στις χθεσινές δηλώσεις, εγώ αυτό που κράτησα ήταν λίγο και ο Πρίγιοβιτς. Mm-hmm. Ότι. Κακά τα ψέματα. Ο Πρίγιοβιτς ξεκίνησε την καριέρα του εκεί, ωραία. Mm-hmm. Στην Ελβετία. Αμφισβητήθηκε έντονα. Ειδικά στο ξεκίνημα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, ενώ έπαιξε στις μικρές εθνικές ομάδες, μετά επέλεξε να πάει να παίξει στη Σερβία. Ωραία. Για τον Πρίγιοβιτς είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό, ειδικά επειδή γίνεται εκεί, το εκτός έδρας. Και νομίζω ότι το έδειξε και ο ίδιος και μέσα από αυτά που είπε, ότι έχει ένα ακόμα έξτρα κίνητρο να δείξει κάτι παραπάνω απόψε. Τώρα, βέβαια, να μου πεις, ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία ουσιαστικά, έχει μερικές προπονήσεις στα πόδια του, αυτό είναι. Μπορεί να αποδώσει κάτι παραπάνω σε ένα 90 λεπτό, νομίζω δύσκολα. Αλλά από εκεί και πέρα είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, ο Πρίγιοβιτς δεν χρειάζεται πολλά. Με μία επαφή, ένα γκολ, τέλος. Εκεί είσαι, αυτό είναι. Και προφανώς και οι Ελβετοί τον ξεχωρίζουν και όλοι. Καλά, μα όλοι. Κοίταξε, τον ξεχωρίζουν κιόλας γιατί είναι για αυτούς που ξέρουν. Καλά, μην δηλαδή... Όχι. Ο Φράι και τον ξεχώρισε. Τον Πρίγιοβιτς, τον Μπέλκα. Ναι, ρε παιδί μου, ενώ τον Πρίγιοβιτς τον έχουν ζήσει, ξέρουν ποιος είναι, κατάλαβες. Καλά, λογικό είναι, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέω ότι είναι ένας παίκτης που πριν από 5 χρόνια στην Ελβετία τον είχαν για τίποτα. Έτσι τον παρουσίαζαν. Και όχι μόνο πριν από 5 χρόνια, μέχρι και πέρσι πρόπερσι που πήρε την απόφαση για τη Σερβία, δεν τον υπολόγισαν τον Πρίγιοβιτς στην Ελβετία γενικότερα. Τον είχαν για έναν παίκτη μέχρι εκεί. Και τώρα ξαφνικά σε 1,5 χρόνο ο Πρίγιοβιτς έχει κάνει εδώ πέρα τα πάντα. Και οι Ελβετοί το γυρνάνε λίγο, προφανώς. Και ο Πρίγιοβιτς είναι ένας χαρακτήρας, όπως ξέρουμε, πολύ έντονος, που δεν είναι από τους παίκτες που δεν θα θέλουν να δώσουν απαντήσεις και να δείξουν πράγματα που θα πτωηθούν από κάτι τέτοιο. Προφανώς αυτό του γυρνάει αλλιώς. Σε καλύτερο. Και νομίζω ότι είναι και η δική του ευκαιρία σήμερα, απόψε. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω τάξη τα αγωνιστικά να πάμε πιο μετά. Και από τη μία πιο μετά. Να μιλήσουμε λίγο και με τον Σταύρο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Και εγώ αυτό που κρατάω είναι και ο μπαμπάς Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν εκεί χθες. Mm-hmm. Έκανε και ωραίες δηλώσεις. Τι ωραία περνάει. Αυτός ο άνθρωπος. Μια χαρά. Πραγματικά δηλαδή. Να χαρά. Είναι 76. Πόσο είναι, ο πιο 72. Ωραίος. Όχι, 76 είναι μεγάλο, περίμενε. 72 πρέπει να είναι. Πιο ωραίος συνταξιούχος. Είναι στην εθνική ομάδα της Τουρκίας και μάλιστα στις δηλώσεις του είπε ότι θέλει να επιστρέψει σύλλογο. Γιατί του λείπει, λέει, καθημερινή τριβή. Άσε, με την ομάδα. Και θέλω, λέει, να περάσω την ενέργειά μου και στους παίκτες μου. Καλά. Τι ενέργεια να έχεις, Νίκο Μοσκοβίτη, στα 70 φεύγα. Πιο ωραίος από όλους. Ταξιδάκι εκεί πέρα και το γιο σου μαζί, μια χαρά. Δεν μια θέλει, θέλει όμως να μιλάει καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είσαι που είσαι εκεί. Για ποιον λέμε τώρα, για το μεγαλό. Για τον Μιρτσέα. Είναι απρόσωπο δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Καλά να σου πω λίγο κάτι τώρα. Αυτή είναι και λίγο. Δεν ξέρω, ο Λουτσέσκου πόσο χρόνο είπε είναι μεγάλο. 72. 72 νομίζω ότι είναι. Κάτι σα πω. Λοιπόν. Είναι. Κάτσε. 73. Δηλαδή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και λίγο δυσπρόσιτοι άνθρωποι, ίσως και 72-73, άμα είναι και λίγο βαρύς χαρακτήρας, δεν είναι και πιο επικοινωνιακός άνθρωπος, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Προφανώς είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Αλλά πάντως είναι εκεί για αυτός, μια χαρά, μίλησε και στη Ρουμανία. Ήταν εκεί, τον βλέπεις άνετος, ωραίο, μια χαρά.
Δύο μέρε στην Βασιλεία, θα γυρίσει μετά εδώ. Ναι, ρε φίλε. Ξανάρθει μετά, άμα θα παίξει με τη Σπαρτά, ξέρω εγώ με ποιον τρόπο. Θα πάει και σε κανένα άλλο μάτσο αυτέ τι μέρε. Ναι, γιατί και στη Ρουμανία γράφανε ότι τον περιμένουν και εκεί για ένα παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία. Ποδοσφαιρικό τουρίστα. Οι Ρουμάνοι, οι οποίοι πιστεύω ότι στην ατζέντα τη ημέρα, δηλαδή κάνουν το βράδυ στην εφημερίδα meeting και λένε τι θα γράψουμε αύριο. Υπάρχει μία υποσημείωση, ένα αστεράκι και θα πούνε πάω, Κορέα. Κάθε μέρα. Τόσο πολύ λε. Νίκο, κάθε μέρα υπάρχει θέμα εκεί. Κάθε μέρα. Για την προπόνηση του ΠΑΟΚ θα είναι, για μία δήλωση του Λουτσέσκου θα είναι, για ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα είναι, για την κλήρωση. Ακόμα και σήμερα το πρωί έβλεπα θέματα, τουλάχιστον σε 3-4 διαφορετικές ιστοσελίδες που ήταν για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όχι απλά στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, του προγράμματος, το ότι το διήμερο της Champions League και αυτούς τους αγώνες και αυτά. Κανονικά ανάλυση ότι ο Λουτσέσκου είπε αυτά, είναι εκεί, είναι μεγάλο βήμα για τον ΠΑΟΚ, είναι μεγάλο βήμα για τον Λουτσέσκου, θέλει τους Champions League. Όλα, λεπτομέρειες. Μάλιστα. Σου λέω οι άνθρωποι. Το ζούνε, ρε παιδί μου. Πουλάει ο ΠΑΟΚ, ρε αγάπη, πουλάει. Τι να κάνουμε, πουλάει. Πουλάει, έτσι είναι. Γεμίζεις λοιπόν, λίγο. Λοιπόν, έχει και μία ανακοίνωση της ΠΑΕ με οδηγίες για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα είναι στη Βασιλεία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να διαβάσουμε και αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε ΠΑΟΚ 24. Κάναμε μία πρώτη έτσι, εισαγωγή στα σημερινά. Πιο μετά θα πάμε στην Ελβετία. Είπαμε, θα ακούσουμε και όσα υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου και από τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είπαμε λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η ΠΑΕ έδωσε μια ανακοίνωση ουσιαστικά με οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα είναι στη Βασιλεία σήμερα. Η ανακοίνωση Saint Jacob Park, το λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ, Χρήστο, και όσοι μάλλον χρησιμοποιεί την αγγλική. Εγώ λέω να ακολουθήσουμε. Την αγγλική τέτοια. Πιο εύκολο είναι. Ναι, ρε παιδιά, αλλά είναι γερμανικό εκεί πέρα το γήπεδο. Καλά, σε πειράζει τώρα να ακολουθήσουμε την ΠΑΕ, να είναι πιο εύκολο. Ζανκ Διάκομπ, λέει. Έτσι, ναι, ρε, μου σκοπίτι, δηλαδή. Λοιπόν, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα βρεθούν στην Ελβετία πως η θύρα του γηπέδου που θα τους φιλοξενήσει θα ανοίξει στις 6. Ωραία. 3 ώρες πριν τη σέντρα, δηλαδή. Ναι. Ενώ οι υπόλοιπες θύρες του γηπέδου στις 6.30. Το ενώ οι υπόλοιπες θύρες του γηπέδου στις 6.30 έχει σημείωση συντάκτη, όπως γράφουμε πολλές φορές. Εννοεί και για αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει εισιτήρια και είναι μέσα στους φιλάθλους της Βασιλείας. Ναι. Οι μεμονωμένοι φιλάθλοι θα πρέπει να βρίσκονται στις 5.30 στο. Έλα, εδώ σε θέλω. Μπαρ Φούσερ Πλάτς. Φόρε, από όπου θα μεταφερθούν με λεωφορεία στο γήπεδο. Α, μάλιστα. Οπότε δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δεν πάνε οργανωμένα θα βρεθούν στο Μπαρ Φούσερ Πλάτς και από εκεί θα μεταφερθούν με λεωφορεία στο γήπεδο. Το πάρκινγκ των λεωφορείων στο στάδιο είναι το. Δεν μας τα λέτε καλά. WAG. Ωραία. UA και G. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, όσοι είναι μεμονωμένα στο γήπεδο, θα πρέπει να βρεθούν στο Bar Fusser Platz. Έτσι λέγεται. Πλατεία είναι αυτή που καταλαβαίνω. Στην Bar Fusser Platz. Mm-hmm. Platz είναι η πλατεία, να ξέρεις, να πω βιβλίδο. Και από εκεί θα μεταφερθούν με λεωφορεία στο γήπεδο. Δεν νομίζω να είναι μεγάλη απόσταση που καταλαβαίνω. Γιατί γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω, η Ελβετία δεν έχει μεγάλες αποστάσεις και η Βασιλεία δεν είναι καμιά πόλη αμάντε τεράστια. Οπότε λοιπόν αυτές είναι η τελευταία ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕ. Έχεις εικόνα περίπου για εισιτήρια? Νομίζω ότι είναι πάνω από 1.300. Α, μάλιστα. Έχεις εικόνα για τα εισιτήρια των Ελβετών? Νομίζω ότι είναι πάνω περίπου στις 14.000. Ναι, σε ένα γήπεδο το οποίο είναι 38.500 θέσεων. Ναι, οπότε γι' αυτό σου άντε λέω και ότι σήμερα είναι που το έχουν αργία και λίγο, ξέρεις, το χαβαλέ εκεί που θα τρώνε τα... Τα χοιρινά και όλα αυτά, σου λέει να ρε, σύντε, πάμε και από το γήπεδο μια βόλτα. Τι γίνεται, ρε Σύνδικο, μου σκοπεύτηκε το βράδυ. Μα σκέψου τώρα ότι σήμερα, αφού γιορτάσανε, σήμερα έχουν τσαλακώσει εκεί πέρα τα χοιρινά του, τέτοια βεντρώνε όλη την ώρα. Τα βουστ πρώτου και. Και μπύρε και τέτοια από εδώ, μπράβο, από εκεί, στου δρόμου. Ακριβώ. Και να εκεί που κάθεσαι γήπεδο και έχει νταλακιάσει τώρα, α πούμε, το απόγευμα, έχει ναι, ζέστη κιόλα αυτή. Ναι. Λέει τώρα στον αρεσί, πάμε γήπεδο σήμερα. Τι να πάμε να κάνουμε. Σου λέει όλα, τι να πάμε να κάνουμε. Το παρεάκι την έχει διαλύσει τη Βασιλεία. Αυτή εκεί στην ΠΑΕ. Ναι. Την έχουν διαλύσει κάνει την ομάδα, ρε. Πώς την έχουν κάνει. Φάγα τον προπονητή σε δύο μέρες για να φέρουν τον κολλητό τους και τέτοια. Ωραία. Και λέει ο άλλος, άστα μωρέ, δεν βαριέσαι, θα βάλουμε το δούμε στην τηλεόραση. Δεν είναι και η πιο σκληροπυρηνική, ρε παιδί μου, αυτή. Τραβάκι άνευση μου. Μετά τα τέτοια. Μετά τα πυροτεχνήματα από χθες το βράδυ, αυτό το πράγμα. Τι γίνεται. Φαντασμαγορικό θα λέγαμε, έτσι. Καταρχάς, τα μεταφέρανε όλα οι συνάδελφοι από το ΠΑΟΚ 24, είναι η αλήθεια. Καταρχάς, εντάξει. Σαν είδαμε, σωστοί επαγγελματίες. Ανέβασαν καμιά 365 story ο καθένας σε Instagram, Facebook, τα πάντα όλα. Τα καταλάβαμε δηλαδή πώς ήταν, ρε παιδί μου, πώς περάσαν εκεί. Ένας χαμός γινότανε.
Γιατί να πάνε στο γήπεδο τώρα αυτοί. Κάτσε εκεί, δες στην ησυχία σου. Πιες λίγο ακόμα μια μπύρα. Είναι εθνική εορτή σήμερα, εκεί, 1 Αυγούστου. Τι ωραία πράγματα. Ναι. Δηλαδή εκεί σήμερα δεν δουλεύει τίποτα. Είναι όλα κλειστά. Από ό,τι έχω καταλάβει, ναι. Τι ωραία. Να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Μια μέρα. Εσείς, αυτό έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ρε. Ότι εσείς που λέτε το κάνουμε κι εμείς μια μέρα, εσείς έχετε ανεπίσημη κήρυξη του καλοκαιριού το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και το κάνετε τρεις μέρες κιόλας. Και Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι φίλε όμως εθνική εορτή εκείνο. Πώς είναι εθνική εορτή. Δεν είναι. Αργία είναι. Είναι άλλο που δουλεύουμε. Γιατί δουλεύουμε στην Αγία του Αγίου Πνεύματος. Η δική μας δουλειά έχει πάντα. Δεν έχει αργία. Να σταματάει και η δική μας δουλειά. Ναι, η δική μας η δουλειά είναι 365 μέρες το χρόνο. Αλλά δεν υποτίθεται ότι εσείς έχετε ολόκληρο τριήμερο και το βάζετε πάντα Δευτέρα. Τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Είναι πάντα Δευτέρα. Ναι, βέβαια. Μεγάλη γιορτή τη Ορθοδοξία. Και μου λες για την 1η Αυγούστου, τουλάχιστον αυτοί ρε φίλε το κάνουν και τέτοιο. Αυτοί το κάνουν και το πανηγυρίζουν, Νίκο. Το διασκεδάζουν. Ναι, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Πολύ καλά κάνουν. Αλλά το κάνουν 1 Αυγούστου που όντως για αυτούς ξεκινάει το καλοκαίρι. Ωραία. Τι ξεκινάει το καλοκαίρι, έχουν καεί οι άνθρωποι. 35 βαθμούς στην Ελβετία δεν έχουν να δουν 25 χρόνια. Σου λέω, να, αυτό είναι. 5 μέρες, 10. Πήγαν οι δικοί μας εκεί και έχουμε πιο πολύ κρύο εμείς εδώ. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εμείς πλέον δεν έχουμε κρύο. Εμείς έχουμε πλέον κλίμα τροπικό, όπως έχει πει και η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. Δηλαδή ξαφνικά βρέχει. Μην πεις ότι τώρα αυτή είναι η αναπήση. Ναι, ρε. Ωραία. Ξαφνικά. Χθες αυτό που γινόταν, ας πούμε. Νομίζω ότι γίνεται, ξέρω εγώ, πού γίνεται στην Ινδία, στον Μπαγκλαντές, κάπου τέτοιο. Δηλαδή, χθες είχε ήλιο να και έχει ήλιο, ζέστη. Ναι. Και ψυχάλιζε. Ζέστη, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι είχε ρε παιδί μου δροσούλα. Ναι, ναι. Ζέστη και να βρέχει. Το μεσημέρι. Σε κάποια φάση το απόγευμα, κατά τι ώρα τώρα ήταν εκείνο, ξέρω εγώ. 4-5. Έβρεχε κανονικά και είχε ήλιο. Ναι. Και σήμερα πάλι κάπως έτσι το πάμε. Πάλι είχε να βρέξει. Την υγρασία, τη ζέστη. Σε κάποια φάση το βράδυ είχε 78%. Πού είδε το κινητό μου. 78%. Για κανένα, να μην πάρει ένα ποτέ, ρε παιδί. Στην κόλαση, πόση υγρασία έχει την κόλαση. Να μην πάρει ένα ποτέ, ρε παιδί. Ποτέ, για κανένα λόγο δηλαδή. Εντάξει, ωραία πράγματα. Λοιπόν. Να δούμε σήμερα εκεί πώς θα είναι το βράδυ. Γιατί εντάξει, θα παίξει ρόλο. Εντάξει, μωρέ, αργά είναι το παιχνίδι. Αν και βέβαια. Εκεί. Αυτό τώρα του πιάνει. Είναι και αυτό που εκεί πέρα αργεί πολύ να νυχτώσει. Ναι. Δηλαδή πάει αργά η νύχτα. Είδε χθε στο βίντεο των απεσταλμένων. Ναι. Τι μετέφεραν οι απεσταλμένοι μα. Που στο γήπεδο ναι. υπάρχει, λέει, ένα ειδικό σημείο που στη μία πλευρά, έτσι όπως βλέπεις το γήπεδο, στην αριστερή την αιστεία. Ναι. Εκεί όταν, που θα είναι η φίλη του πάγκου, δηλαδή. Όταν έχει, νομίζω ότι η φίλη του πάγκου είναι από απέναντι. Okay. Ότι όταν έχει ήλιο, ναι. υπάρχει ένα σημείο από ναι. το οποίο περνάει, λέει, πάντα μία ακτίνα ναι. και χτυπάει στο τέρμα. Το άκουσες. Στο τέρμα. Ναι, δεν το άκουσες. Και υπάρχει πως να γίνει αυτό αύριο. Έγινε όλη αυτή. Ήταν αυτή η διαφωνία των απεσταλμένων. Δεν το κατάλαβα, α πούμε. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι χτυπούσε το τέτοιο. Χτυπούσε στο. Ότι χτυπάει μια ακτίνα. Εκεί που είναι η φίλη του ΠΑΟΚ. Εγώ κατάλαβα ότι χτυπάει το τέρμα. Θα μας το διευκρινίσουν. Ο Στάφος πιστεύει ότι θα μας το διευκρινίσει. Θα μας το εξηγήσει. Γιατί έλεγε, α πούμε, θα έχει ήλιο εκείνη την ώρα. Ναι, θα πέφτει. Θα δούμε. Εντάξει, θα το ρωτήσουμε. Να σου πω λίγο. Εγώ τέρμα κατάλαβα. Χθες άφησε τόσες αιχμές για τον συνάδελφο, ο οποίος. Ήταν εκεί. 6,5 ώρα ήταν παρόν. Ωραία. Μαζί με όλους τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στην Ελβετία. Εντάξει, δεν βρέθηκαν 5 ώρες στην προπόνηση, αλλά να σου πω και λίγο κάτι. Και εσείς θες που θα πήγαινες 5 ώρες στην προπόνηση και με τέτοια ζέστη για 10 λεπτά. Και δεν υπήρχε λόγος. Θα σου πω. Θα ζητήσω συγγνώμη καταρχάς. Έτσι. Γιατί εκτέθηκα. Γιατί ο Σταύρος Κόλκας έδειξε ότι είναι τεράστιος επαγγελματίας. Ο απόλυτος αυτός. Έτσι, μπράβο. Τα μετέφερε όλα με κάθε λεπτομέρεια. Τα ακούσαμε όλα. Και εντάξει, θα δούμε λίγο. Εντάξει. Ναι. Έκανα να λάθος. Ενημερώσουμε τους φίλους λίγο, επειδή μας στέλνουν και μηνύματα που μας ρωτάνε για το ίντερνετ, ότι είναι κάτι που το ψάχνουμε λίγο να το λύσουμε. Που έχουμε ψιλοκολλήσει λίγο εκεί. Για όσους μας ακούνε, γιατί και δεύτερος έστειλε. Υπάρχει ένα ζητηματάκι το οποίο το τρέχουμε να το λύσουμε. Μάλλον τεχνικά. Είναι λίγο πιο πίσω, ναι. Ναι. Θα ωραίο γήπεδο της Βασιλείας, έτσι. Εκεί έγινε πέρσι ο τελικός του Europa League και πρόπερσι. Νομίζω πέρσι έγινε τελικός Europa League εκεί. Ελβετία. Όχι, μήπως έγινε πρόπερσι. Τα τελευταία χρόνια πάντως. Αυτό είναι που δεν θυμάμαι σίγουρα. Έγινε πρόσφατα, αλλά μπορεί να ήταν πρόπερσι. Ναι. Πάντως είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Εντάξει, θα σου πω λίγο. Είναι ποδοσφαιρικό. Κλασικό γήπεδο κεντρικής Ευρώπης. Αν το δεις απ' έξω. Και συνήθως στη Γερμανία είναι ακόμη πιο μεγάλα. Ναι, αν το δεις απ' έξω. Δεν είναι ωραίο. Απ' έξω είναι αποκλειστικό. Έχουν κάνει κάτι καινούργια. Σαν κτίρια επιπρόσθετα είναι απ' έξω. Ναι. Το έχουν χαλάσει πάρα πολύ, γιατί έβλεπα κάτι φωτογραφίες από μέσα όμως. Mm-hmm. Είναι αυτό που λες, δηλαδή μου κλουβί. Δες το λίγο πώς είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι από το αντίθετο, από έξω, από μέσα κούκλα και από ναι. έξω πανούκλα ένα πράγμα. Και δεν με χαλάει εμένα αυτό. Εκεί ας είναι από μέσα, ωραία. Εκεί θα είναι τα παγουσάκια. Νομίζω ότι είναι από την πλευρά. Τέρμα γωνία. Αφού έχει μπει και το. Τέρμα γωνία πάλι. Υπάρχει. Πότε ήταν
οι οπαδοί σε άλλο σημείο. Πάντα έτσι μα. Μια ζωή είσαι το φιλοξενούμενο στο Κατημάι εκεί πέρα, τέρμα γωνία, πίσω ψηλά, να μην βλέπει τίποτα. Ενώ εμείς, ρε φίλε, για 100 άτομα μπορεί να του δώσουμε όλη την 8. Και να πει ελάτε. Καλά, και εσύ στο Κατημάι του έχει πάλι. Δεν είναι να πει ότι. Εντάξει, τι θα του δίναμε. Την 5 θα του δίναμε. Έχει το μπροστά. Την 5, την 6, τι θα του δίναμε. Okay. Λογικό. Πόσοι έρχονται, μωρέ, κάθε φορά. Δηλαδή πότε ήρθανε πολύ πολύ. Το σκεφτόμουν. Μόνο σε εκείνο το φιλικό παιχνίδι που είχαμε τα. Ποιο φιλικό. Τσικλητήρια 2000, πώς ήταν, 10-11. Ποιο φιλικό. Τη Rapid Viennes πότε ήταν. Μόνο τότε είχε πολλούς. Ναι, εντάξει, τότε ναι. Τότε ήταν άλλο, άλλη ιστορία. Ναι, ήταν και άλλο άθλημα εκείνο. Ήταν από ένα σημείο που ήταν στίβος. Το σκεφτόμουν. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, να έχει σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι ένα έτσι. Ένα καλό αριθμό φιλοξενούμενο στην Τούμπα. Θυμάσαι κανένα που να είναι normal. Σου λέω, ήταν η Rapid, σίγουρα ναι. Που ήταν πολύ, γιατί είχε και πολλούς Παναθηναϊκούς τότε. Ναι. Τώρα πολύ, δεν θυμάμαι πόσο ήταν το νούμερο ακριβώς, αλλά στην 8 είχε καμιά 568 άτομα. Δεν θυμάμαι. Και πάλι από με το τη Φενέρ τότε. Όχι, ήταν λιγότερη. Όχι, με τη Φενέρ ήταν λίγη. Ναι, το θυμάμαι τι με τη Φενέρ. Και ήμουνα κιόλας με τη Φενέρ στην 5-6 και το έβλεπα. Ναι. Τι γινόταν. Δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ναι, τώρα δεν έχει παίξει, παιδί μου, και με τίποτα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχει παίξει με ομάδες όλα αυτά τα χρόνια. Που, οκ, okay, κάποιες είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά δεν είναι καμιά έτσι τρελή ομάδα με πάρα γιατί, πολύ έχεις κόσμο. Γιατί έχει παίξει η Φιωρεντίνα. Α, εντάξει. Α, ναι, με κόσμο λέμε τώρα. Δηλαδή τώρα κατά τη Φιωρεντίνα, ναι, ας πούμε. Οκ, okay, πολύ okay. Μεγάλη ομάδα και όλα αυτά, αλλά δεν είναι και ο πιο εκδρομικός λαός, ας πούμε. Ναι, εντάξει, απλά σου λέω εσύ έχει τραβήξει κόσμο σε έδρες που δεν το φαντάζεσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όποιο παίξει μαζί σου, πάρω το αλλιώς, όποιο παίξει μαζί σου, πάντα περιμένει ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα σεβαστό αριθμό κόσμου στο γήπεδο. Ωραία, θα είναι 500, θα είναι 300, θα είναι 1500, ξέρω εγώ, αλλά θα είναι πάντα. Ναι. Τώρα σε αυτή τη φάση, εσύ από την μεριά σου, δεν θυμάμαι να περιμένεις ποτέ πάντα έτσι κόσμο. Και πόσο μάλλον, σκέψου, η συζήτησή μας τον τελευταίο καιρό, μονίμως, είναι ότι 8 θα κλείσει για 100 άτομα, για 500 άτομα, για 1000 άτομα. Για 500? Άτομα. Ποτέ. Σιγά. Δηλαδή, και σκέψου τώρα, βέβαια αυτό είναι οδηγία της UEFA, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Τώρα, ας πούμε, έγινε μια συνεννόηση στο παιχνίδι με τη Βασιλεία, αλλά σε υποχρεώνουν να κλείσει όλη τη θύρα για 100 άτομα π.χ. Ναι. Ναι, και τις περισσότερες φορές σου βολεύεις εκεί πέρα κάπου στη 2 είναι. Σε ένα σημείο. Τώρα, άμα μιλάμε για 50 άτομα που ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα και ποια 50 άτομα, τα είδαμε πως ήταν ένας και ένας ήταν οι άνθρωποι που ήρθαν εκδρομή. Είχα μια μαρτυρία το Σαββατοκύριακο για. για Έλληνες που ζουν στην Ελβετία. Ναι. Οι οποίοι ήταν εδώ για το ματς, έχουν έρθει για διακοπές. Και ένας φίλος του γιου του Έλληνα που ζει στην Ελβετία και εργάζεται. Ήταν εδώ πέρα για να κάνουν διακοπές και είναι και φίλος της Βασιλείας και ήθελε να πάει στο γήπεδο. Και ρωτάει το παιδάκι, τον παπά ναι. Και το φίλο του, εγώ μπορώ να έρθω με φανέλα της Βασιλείας? Και του εξήγησαν με ευγενικό τρόπο ότι ξέρεις, καλύτερα να μην το κάνεις. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Και το παιδάκι δεν τη φόρεσε τη φανέλα της Βασιλείας. Και επίσης υπήρχαν και κάποιες οδηγίες του πατέρα ότι. Επειδή μου και να βάλει γκολ η Βασιλεία. Ναι, εντάξει, δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να. Με το πανηγυρίστρο, παιδί μου, κανονικά. Ναι. Εντάξει, κρατήσου λίγο. Ναι, γιατί δεν ξέρω πότε τι γίνεται. Εντάξει τώρα, πόσο καθίστε, θέμα να έχει με τη Βασιλεία, ρε παιδί μου. Πιο αυτίστε. Πολύ το κάνεις για να είσαι σίγουρος. Ναι. Πόσο θέμα να έχεις, ναι. Ξέρω εγώ. Okay. Λοιπόν, έχεις εικόνα τώρα για το τι περιμένουμε να δούμε από τους Ελβετούς σήμερα πριν πάμε εντελώς να του πάω στη δεύτερη ώρα. Αγωνιστικά λέμε. Ναι, ναι. Κοίτα, δύο σενάρια υπάρχουν. Mm-hmm. Το ένα είναι το λίγο πιο επιθετικό. Παρένθεση πριν το ξεκινήσεις, ας πούμε, χθες έδειξε τύπου. Ναι. Η μοναδική ερώτηση που έγινε για το καθαρά αγωνιστικό. Τακτικό αγωνιστικό κομμάτι ήταν ποιοι παίχτες θα λείπουν. Ναι. Αυτή ήταν η κουβέντα. Εντάξει, να σου πω κάτι, και αυτούς όμως. Τι να. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουν και άδικο. Γιατί η κατάσταση εκεί τώρα. Ναι, αλλά σου λέω ότι μία μέρα με το παιχνίδι, ναι. Η κουβέντα που γίνεται σε αυτούς, η μοναδική που έγινε κουβέντα για το παιχνίδι ήταν ποιοι θα λείπουν αύριο. Ναι. Και είπε ο Πετρέτα, ο Τσάκα και ποιος, και ένας ακόμα, δεν θυμάμαι. Για... Ο Βίτμερ, νομίζω. Όχι, ο Βίτμερ παίζει κανονικά. Ο Βίτμερ παίζει. Ο Μπερλίν πρέπει να ήταν. Ποιος τραυματίστηκε εσύ? Όχι, ο Πετρέτα ήταν. Λάθος. Δεν θυμάμαι και το τρίτο. Λοιπόν, έχεις εικόνα για το πώς είναι να, ναι, να βγουν αυτοί. Βέλα πάντα με φύλαξε, έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι Ελβετοί. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Λίγο... Σαν να ρίχνει ζάρι είναι να πετύχει. Ναι. Εντεκάδα, οι άνθρωποι γενικότερα δεν μεταφέρουν, ρε παιδί μου, όλες τις λεπτομέρειες για κάποιο λόγο. Ή κρύβουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, δύο τα ενδεχόμενα για τους Ελβετούς. Καταρχάς, σίγουρα δεν θα παίξουν με τρεις πίσω. Ωραία, όπως ήταν στην Τούμπα. Το αφήνει σίγουρα, αυτό. Σίγουρα λες εσύ. Τώρα ρε φίλε, έτσι έπαιξαν και με την. Ναι, έχει, αυτό. Έτσι έπαιξε και με την Ξαμάκη. Τι θα κάνει ο Φράιτερ, θα το ξαναγυρίσει. Ναι. Και δεν του βγήκε κιόλα σε πολύ καλό. Και γιατί να το ξανακάνει και αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν νομίζω. Λοιπόν, από τη μία υπάρχει 4-4-2. Από την άλλη υπάρχει 4-2-3-1.
Αν με ρωτάς, εγώ πόσες φορές είδα να γράφεται 4-2-3-1. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική απόφαση. Θα το δούμε απόψε. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Ωραία, ο Όμλιν θα είναι στο τέρμα. Στην άμυνα σίγουρα θα είναι ο Βίτμερ με το Ριβέρο στο Σάτσι και τον Μπαλάντα. Μπαλάντα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και γι' αυτό τις τελευταίες ημέρες. Ξεκινάει πάντως. Στο κέντρο, Φράι μαζί με Ζάφη δεν χαλάει αυτό. Και από εκεί και πέρα, όπως και ο Πάοκ έχει ερωτηματικό στα άκρα, έτσι και η Βασιλεία μεσοεπιθετικά, αν μπορούμε να το πούμε, έχει ερωτηματικά. Σίγουρα θα είναι μπροστά ο Αγέτη. Σίγουρα έχει θέση ο Αγέτη. Μου άρεσε αυτός. Ναι. Παρόλο που τον έκαζαν αυτόν και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Δηλαδή... Εγώ νομίζω ότι αν δεν ήταν ο καλύτερος Βασιλείας από το παιχνίδι. Ναι. Ήταν από τους καλύτερους. Ρε φίλε, όχι μόνο τον έκραζα. Έχασε τη φάση του δάτε, εντάξει. Διάβαζα την επόμενη μέρα το να λες τώρα για ένα παίκτη ότι είναι ταλέντο, αλλά ουσία μηδέν και δεν έχει καμία εξέλιξη και όλα αυτά. Από ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω. Του την κρατούσαν για να τα πούνε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μάλλον κάτι βλέπουμε, κάτι διαφορετικό εμείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Mm-hmm. Και τώρα από εκεί και πέρα, αν επιλέξει το 4-4-2 πίσω από τον Αγέτη θα είναι. Νίκο, πες το λίγο αυτό, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να το πω. Φαν Φολκσβίγγελ. Αυτό. Ωραία. Αλλά αν επιλέξει. Αυτός πιο περιφερειακά δηλαδή. Ναι, θα είναι 4-4-2, όχι στην ευθεία. Γιατί το 4-4-2. Είναι λίγο πιο βαρύ. Έτσι είναι. Έχω λάθος, οκ. Okay. Και από εκεί και πέρα, αν επιλέξει 4-2-3-1, θα είναι ο Κάμπο που δεν έπαιξε στην Τούμπα. Δεν είχε παίξει. Πίσω από τον. Ναι, σε ρόλο Πέλκα σκέψου. Επιτελικό. Τον Μπαλάντα δεν τον έχουν σαν πιθανή. Α, τον έχει σαν πιθανή. Όχι, είναι ο Μπαλάντα. Κανονικά. Καλό αυτό. Αυτό λέμε, είναι παλικάρι αυτό. Ναι, και τον Φράι τον έχει πιο μπροστά γιατί από ό,τι έχω καταλάβει. Όχι, τον Φράι τον έχει στο κέντρο, κανονικά. Ναι, με τον Φράι που έχει αναλάβει, τον Αλεξάνδρ, ο ποδοσφαιριστής Φράι είχε γυρίσει το προηγούμενο όλο καιρό και πέρσι στο μεγαλύτερο κομμάτι τη ζώνη, έπαιζε στα στόπερ. Ναι. Πλέον τώρα έχει επιστρέψει στη φυσιολογική του θέση που είναι και στο. Ναι, και να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο προπονητής ο Φράι δεν θέλει να κρατήσει λίγο τις σταθερές του γιατί ο Φράι ο παίκτης είναι από τις πιο έμπειρες ομάδες. Ναι. Οπότε πάει λίγο στα πιο λογικά πράγματα, στις πιο λογικές επιλογές, πιο ασφάλεια. Χθες προσπάθησε πολλές φορές να χαλαρώσει λίγο το κλίμα. Δηλαδή και προσπαθούσε έτσι με διάφορα χαμόγελα λίγο να το πάει στο χιούμορ. Ναι. Ήτανε πολλές οι φορές που ήθελε να ηρεμήσει την κατάσταση. Δηλαδή ας πούμε ακόμα και αυτό που έλεγε ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου ήταν νομίζω σε αυτό το πλαίσιο. Παραδέχτηκε πολλές φορές ότι ναι υπάρχει πίεση, ναι είναι μια κατάσταση περίεργη για την ομάδα και καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό επηρεάζει. Ο Κουσμάνοβς είναι ο τρίτος, αυτό δεν θυμόμουν, ναι. που λείπει. Αλλά προσπάθησε αρκετές φορές ο Φράι να δημόσια τουλάχιστον να πέσουν οι τόνοι αυτό, να ηρεμήσει την κατάσταση για την ομάδα του. Καλά, αυτό ουσιαστικά δεν έχει να χάσει κάτι άμα το σκεφτείς. Γιατί όπως και να έχει, ένα παιχνίδι ακόμα θα έχει στον πάγκο. Δεν μπορεί να κάτσει παραπάνω. Νομίζω τη Κυριακή το παιχνίδι και τέλος. Οπότε. Δεν μπορεί και αυτό τώρα να κάνει κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Ναι. Και ξέρει, τα ακούει κιόλας από πάνω, χωρίς να έχει και φταίξιμο ο ίδιος αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό τι να ακούει μόνο. Ναι, τα ακούει γι' αυτό. Δεν έχει σχέση. Είναι και αυτό λίγο. Εντάξει, τώρα είναι. Βρέθηκε να σου πω κάτι. Εδώ που είναι. Όταν είσαι σε μια ομάδα που υπάρχει αυτό το κλίμα γενικότερα, και όχι μόνο μία εβδομάδα, εδώ και ένα μήνα, όσο και να είναι, η φθορά σε πιάνει και σένα. Ναι. Όσο και να είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στη Βασιλεία. Είπαμε και το τι παίζει και με την ενδεκάδα του, στην πιθανή, και με το τι παίζει με τον κόσμο του και πόσα εισιτήρια έχουν πουλήσει μέχρι τώρα και πόσο αναμένεται να είναι το γήπεδο σήμερα. Και μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε να πάμε δεύτερη ώρα, θα πάμε στην Ελβετία, θα ακούσουμε τι είπε και ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς χθες και ο Λουτσέσκου. Κάτι άλλο και σε διάκοψα, γιατί ήσουν σε ένα και κάτι πετάχτηκα εγώ και σε διάκοψα. Όχι, εντάξει. Okay. Δεν κάτι. Οπότε έχουμε να πάμε και θα του πάω πολύ πιο ενδελεχώς στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Θα ακούσουμε Πρίγιοβιτς και Λουτσέσκου. Ναι, θα ακούσουμε όσα υπόθηκαν στη χθεσινή συνέντευξη τύπου και από τους δύο που είχαν ενδιαφέρον. Κυρίως αυτά του Λουτσέσκου που έχουν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον γιατί δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις. Γενικά οι απαντήσεις του Λουτσέσκου πάντα νομίζω. Αγώνα είναι... και πάντα, ναι. Οι απαντήσεις του Λουτσέσκου πάντα πρέπει λίγο να βλέπεις. Πίσω από τις λέξεις. Ναι, πίσω από τις λέξεις που έρχεται ο Αλέξης και γενικότερα να ερμηνεύεις λίγο αυτά που λέει. Ναι. Αρκετές φορές. Γιατί πραγματικά στο δημόσιο του λόγο είναι πολύ προσεκτικός. Θα πει αυτό που θέλει, αλλά θα το πει με το δικό του τρόπο κάθε φορά. Εκεί φαίνεται πόσο έξυπνα ξέρει να περνάει αυτά που θέλει. Νομίζω ότι το έκανε και πέρσι πάρα πολύ. Έτσι.
Κυρίως το. Ναι. Όχι, 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 να σου πω είχε κάτι. Ξεφύγει, αλλά... Το περνούσε. Πολύ ωραίο αυτό που ήθελε να περάσει ναι. όμως. Από αυτή την άποψη, ρε παιδί μου. Ναι. Ότι το περνάει μηνύματα. Και γενικότερα ο Λουτσέσκου μιλάει του The Point. Δεν είναι ο προπονητής που θα το ρωτήσει. Ξέρω εγώ τι βλέπεις μπροστά σου και θα σου πει δεξιά μου, βλέπω αυτό, αριστερά μου, βλέπω εκείνο. Ναι. Είναι, θα σου απαντήσει αυτό. Αυτό που θέλει, θα σου απαντήσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτη φάση να ακούσουμε τον Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς και στην πορεία να ακούσουμε. Έχουμε τον Λουτσέσκου πρώτα έτοιμο. Άμα θέλουμε να ακούσουμε. Πρώτα ξεκινάει ο Πρίγιοβιτς. Οπότε πάμε να ακούσουμε αρχικά τον Πρίγιοβιτς και όσα είπε χθες, καθώς δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις. Όντας και στη χώρα που μεγάλωσε ουσιαστικά ποδοσφαιρικά και θα ακούσουμε και τον Λουτσέσκου μετά. Bauch morgen hier antritt. Glauben Sie, dass all das, was in den letzten Tagen in Basel passiert ist mit dem Trainerwechsel, dass das die Chancen von Bauch irgendwie beeinflussen wird? Ja, das mit dem Trainerwechsel kann natürlich einen positiven Eindruck auf die Mannschaft hinterlassen. Das werden wir aber morgen sehen. Und ja, ich bin immer noch sehr optimistisch. Ich denke, wir haben eine sehr starke Mannschaft und ich denke, wir haben reale Chancen, uns weiter zu qualifizieren. Wir sind sehr motiviert und bereit. Στην ερώτηση, πώς βλέπει μετά από την αλλαγή του προπονητή στην Βασιλεία, πώς βλέπει την κατάσταση, αν θα επηρεάσει αυτό θετικά τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να επηρεάσει θετικά τον ΠΑΟΚ. Και μπορεί να του βοηθήσει και είναι αισιόδοξος ότι θα προκριθούμε. Πιστεύω ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Το ότι παίζει στη χώρα που γεννήθηκε και προφανώς δεν εκτίμησε το ταλέντο του νωρίτερα, του δίνει ένα μεγαλύτερο κίνητρο και γι' αυτό ένα γκολ αύριο θα έχει πιο μεγάλη σημασία από ό,τι συνήθως. The fact that you play against the team of your country and a country that didn't appreciate so much your talent, it gives you more motivation and a goal tomorrow will mean many things to you? Das Wichtigste für mich ist, dass meine Mannschaft gewinnt. Individuelle Performance ist auf Plan B für mich. Wie gesagt, ich bin sehr motiviert, gegen Basel zu spielen, weil Basel eine sehr qualitative, sehr hohe Qualitäten hat und eine sehr große Mannschaft ist. Und wir uns mit denen messen können, weil wir wollen auch sehen, auf welchem Niveau wir sind. Und deswegen bin ich hoch motiviert morgen. Στην ερώτηση που ακούσαμε για το αν έχει ιδιαίτερη σημασία ένα γκολ στη χώρα, στη γενέτειρά του. Το απάντησε ότι το πιο σημαντικό είναι η αυριανή απόδοση της ομάδας και όχι η προσωπική απόδοση. Είναι δευτερεύουσα σημασίας το πόσο θα αποδώσει ατομικά. Σημασία έχει να αποδώσει η ομάδα και είναι πεπισμένος ότι θα παίξουν αύριο ενάντια σε μια ομάδα η οποία είναι μια μεγάλη ομάδα και έχει χαίρεται να παίξει αύριο στον αγώνα. Γεια σας. Στο πρώτο παιχνίδι ο προπονητής είχε προαποφασίσει να σας βγάλει λίγο νωρίτερα διότι δεν ήσασταν ακόμα έτοιμος. Σε αυτό το παιχνίδι δίναστε να βγάλετε και τα 90 λεπτά ή και τα 120 αν χρειαστεί γιατί κρίνονται όλα. In the first game, coach had decided to put you out a moment before the final whistle of the referee because you were not in the best condition. Now you are in the best condition to play 90 or even 120 minutes because everything is on stake tomorrow. Ich bin bereit, 100% zu geben und bis zum Ende zu kämpfen. Wenn es 120 Minuten sein werden, dann werden es 120 sein. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich der Mannschaft nicht mehr weiterbringe, dann melde ich mich natürlich beim Trainer, weil ich denke, wir haben auch gute Spieler, die ergänzen können. Στην ερώτηση ήταν η απάντηση ότι νιώθει έτοιμος να δώσει 100% για την ομάδα και στα 90 και στα 120 λεπτά, άμα χρειαστεί. Αν προσωπικά νιώσει κάποια στιγμή αδύναμος, θα δώσει ο ίδιος το σήμα στον προπονητή να τον αλλάξει, γιατί υπάρχουν αξιόλογοι παίχτες στην ομάδα οι οποίοι μπορούν να πάρουν τη θέση του άμα δεν αποδώσει.
είναι το μεγαλύτερο ατού για την ομάδα του το γεγονός ότι είναι ένα δεμένο γκρουπ. Έχει συνοχή σαν ομάδα απέναντι σε μια άλλη, η οποία ουσιαστικά αλλάζει βασικό κορμό αυτή την περίοδο και δεν έχει αποτελέσματα. This is our best point that we are a very compact group, a team with who knows each other, a very strong group against a team that is changing the main structure of players and is not in the best compactness now. If they are not in the best, they are not in the best moment because they changed the main squad. So is this a point that we are already compact? Ich denke, morgen wird ein sehr enges Spiel sein. Und ob die jetzt Trainerwechsel hatten oder nicht, wir müssen nicht darauf achten. Ich glaube, wir müssen auf uns achten und dass wir auf dem Top-Niveau spielen und das beste Spiel machen. Und wie gesagt, der Gegner interessiert uns momentan nicht sehr. Wir sind auf uns fokussiert und wenn wir ein Top-Spiel machen, dann haben wir sehr gute Chancen, weiterzukommen. Η απάντηση στην ερώτηση αν θα έχει κάποιο πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ επειδή είναι πιο δεμένη ομάδα, αύριο δεν έχει σημασία, δεν παίζει ρόλο η αλλαγή του προπονητή που έγινε. Μεγαλύτερη σημασία έχει να αποδώσουμε αύριο στο γήπεδο και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Καταρχήν δεν ξέρω αν γνωρίζει ο ίδιος ότι η Βασιλεία είναι η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει περισσότερες φορές στην καριέρα του από οποιαδήποτε άλλη. Και σαν συνέχεια αυτού, αν η ατμόσφαιρα στο γήπεδο θεωρεί ότι πρέπει να φοβίζει τον ίδιο και τους συμπαίκτες του, μιας και έχει εμπειρία από αυτό. First of all, I don't know if you know this, but Basel is the team that you faced more in your career. And since you know about the atmosphere here, if the atmosphere of the pitch tomorrow has to scare or frighten you or any of the players. Ich denke, die Atmosphäre wird natürlich ein volles Stadion, denke ich mal. Und auch der Nationalfeiertag ist morgen und dann denke ich, dass es eine gute Atmosphäre sein wird. Aber wir Spieler von PAOK sind gewöhnt an gute Atmosphären, weil wir haben die besten Fans. Und wir sind bereit, natürlich morgen Gas zu geben und zu gewinnen. Η απάντηση στην ερώτηση ήταν ότι η ατμόσφαιρα αύριο θα είναι δυνατή, θα είναι καλή, γιατί είναι και εθνική γιορτή αύριο. Και ο ΠΑΟΚ είναι όμως μια ομάδα που έχει συνηθίσει σε γεμάτα γήπεδα με δυνατή ατμόσφαιρα και θα μπορέσει να αποδώσει. Πριν από λίγο, ο Άλεξ Φράι, με τον οποίο μεγάλωσε προφανώς, βλέποντας τον να παίζει ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, όταν κλήθηκε να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, τον ανέφερε ως πρώτο παίκτη που ξεχώρισε, ήταν ο ίδιος. Αν είναι μια προσωπική δικαίωση να έρχεται στην Ελβετία και να ακούει από μια ομάδα σαν τη Βασιλεία για τους ανθρώπους της ότι είναι η νούμερο ένα απειλή για αυτήν. Before in the press conference, Mr. Fry, the coach of Basel, said that out of the group, you are the one that you are the most dangerous, that he puts aside as a main threat. If this is, let's say, an honor for you, coming here in Switzerland and having the people of Basel talking about you and about you being a danger for them. Ich denke, das hat mit dem ganzen Team zu tun. Das Team spielt sehr gut, bringt mich in gute Positionen und ich kann meinen Job damit erledigen und ich mache es okay. Ich denke, es geht noch viel besser, aber ich werde mein Bestes geben, damit es von Spiel zu Spiel besser wird. Ich erinnere mich natürlich an Alexander Frey, als er noch in Basel gespielt hat und er war ein sehr guter Torschütze. Und für mich ist das Wichtigste das Teamresultat. Und ja, eben, ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen, um Tore zu schießen und das ist meine Aufgabe. Ich versuche es bestmöglich zu machen. Und das sind schöne Worte, aber eben morgen will ich natürlich noch mehr und besser spielen. Νομίζω ότι όλη η ομάδα είναι επικίνδυνη, είναι η ομάδα που μου δίνει τις ευκαιρίες, είναι η ομάδα που μου επιτρέπει να παίζω καλύτερα και ναι, τον γνωρίζω, τον παρακολουθούσα τον Φράι από παλιά, αλλά σκοπός είναι αύριο να αποδώσω όσο καλύτερα μπορώ και η ομάδα να αποδώσει και θα τα δώσω όλα στο γήπεδο. Hello, Alex.
Wie hast du, seitdem du weg bist aus der Schweiz, das Geschehen auf den Schweizer Fußballplätzen verfolgt? Verfolgst du es überhaupt und hast du noch Kontakte in die Heimat? Ich verfolge ein bisschen weniger die Liga. Natürlich, letztes Jahr ist allen aufgefallen, dass Young Boys sehr gut gespielt hat und wahrscheinlich zu Recht Meister geworden ist. Aber eben, wie gesagt, wie schon früher gesagt, Basel dominiert die Liga seit Jahren. Und ja, ich verfolge die Liga und habe ein bisschen Kontakt mit alten Mitspielern aus Sion-Zeiten. Und ja, wie schon gesagt, ich kann jetzt nicht die Ligen vergleichen über Stärke, weil das ist, es gibt da verschiedene Faktoren. Aber eben, die Liga ist ziemlich gleich über Jahre hinweg. Η ερώτηση ήταν ότι από τότε που έφυγε από την πατρίδα, αν παρακολουθεί και κατά πόσο παρακολουθεί τα δρόμενα στην Λίγα, την Ελβετική. Ήταν, για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθώ πάρα πολύ. Αυτό που ξέρω είναι ότι πήραν οι Young Boys το πρωτάθλημα και δίκαια το πήραν, αλλά η Βασιλεία συνεχίζει όπως χρόνια τώρα να κυριαρχεί στο ελβετικό ποδόσφαιρο. Και έχω κάποιους φίλους με τους οποίους επικοινωνώ ακόμη και έχω επαφή και ανταλλάσσουμε πληροφορίες, αλλά κατά τα άλλα δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτά ήταν από τον, τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από την παρουσία του στην Ελβετία τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε τώρα να ακούσουμε όσα υπόθηκαν από τον Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του σημερινού αγώνα. Μια ποδοσφαιρική φράση στην Ελλάδα και μάλλον σε όλη την Ευρώπη λέει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, να υποθέσουμε ότι η φράση αυτή ισχύει και για το αυριανό παιχνίδι για τον προπονητή της ομάδας. Every common phrase in Greece and also in European football is that the winning team doesn't change. And since we don't have, you don't have Diego Bisesvar for tomorrow, we can suppose that the team will remain the same like the first game. I don't know. It's not like this. Δεν είναι έτσι. We have players. We have a good group. Then everyone is ready to play. Everyone is with huge will to be inside of these games. Έχουμε παίκτες πολύ καλούς. Έχουμε ένα πολύ καλό group. Παίκτες με πολύ μεγάλη θέληση να βρεθούν ανά πάσα στιγμή σε αυτά τα παιχνίδια. Might be changes, but might be not. Μπορεί να υπάρξουν, αλλά μπορεί και όχι αλλαγές. Die Frage war das Bekannte, man sagt immer ein never change a winning team und nachdem Wiesesvan jetzt nicht mehr zur Verfügung steht, können wir davon ausgehen, dass es sonst die gleiche Mannschaft bleibt. Und der Coach hat geantwortet, dass es nicht unbedingt so ist. Wir haben ein gutes Team, wir haben ein gutes Team mit einem starken Willen, die sich durchsetzen möchten und was soll ich sagen, es kann so bleiben, es können auch Änderungen drin sein. Την προηγούμενη εβδομάδα είπε ο Γκότς ότι όχι μόνο θα έρθει ο ΠΑΟΚ να πάρει σκορ πρόκρισης, αλλά θα έρθει για να κερδίσει και μάλιστα με το δικό του τρόπο. Εννοούσε ότι είναι πιθανό εδώ μέσα να δούμε έναν ΠΑΟΚ να επιδιώκει να κυριαρχήσει, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που ξέρουμε για το ΠΑΟΚ. Last week you said that ΠΑΟΚ will not only come here to get a score to qualify, but also try to win this game. So tomorrow we're going to see a ΠΑΟΚ that will dominate the game because this is the ΠΑΟΚ that we are used to show and this is the way of ΠΑΟΚ. I said very clear that we respect a lot our opponents, we respect their experience, their history, we respect the quality of the squad. But we have a strong mentality and every time we enter inside of the games to win the games. And yes, tomorrow we will do everything to win this game. Είπα πολύ ξεκάθαρα την προηγούμενη εβδομάδα ότι σεβόμαστε τον αντίπαλο, σεβόμαστε την εμπειρία του και την ιστορία του, σεβόμαστε τους ποιοτικούς παίκτες και το roster το οποίο έχει, αλλά παρόλα αυτά εμείς θέλουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, θέλουμε να έρθουμε εδώ και να κερδίσουμε το παιχνίδι παίζοντας το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Everyone knows that Basel was the favorite at the draws,
through their history, as I said, through their quality, through their experience, history in this last, especially last years in Champions League. But we showed that we are in this challenge to qualify and to continue our way in Champions League. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν έγινε η κλήρωση η Βασιλεία ήταν το είχε χρησιμοποιηθεί το φαβορί λόγω της, όπως είπα και πριν, της εμπειρίας της, της ιστορίας της, της, ειδικά τα τελευταία χρόνια, της ποιότητάς της. Παρ' όλα αυτά εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα, δείξαμε και στο πρώτο παιχνίδι ότι μπορούμε να καταφέρουμε και να πάρουμε αυτή την, να μπούμε σε αυτόν τον συναγωνισμό περνώντας στην επόμενη φάση. Letzte Woche nach dem Spiel meinte der Coach, dass PAOK in Basel nicht nur versuchen wird, ein Resultat zu bringen, das ihn weiterbringt, sondern wirklich wird für einen Sieg kämpfen. Und bedeutet das, dass PAOK versuchen wird, das Spiel zu dominieren, weil das ist eben die Art von PAOK? Und die Antwort war, wir respektieren die Qualität, die Geschichte und die ganze Mannschaft des Gegners, aber wir gehen immer tatsächlich immer aufs Feld, um zu gewinnen, und so werden wir das auch morgen machen. Basel war bei den, als die Gruppen feststanden, waren, wurde das Favorit gehandelt, und wir respektieren die natürlich, wir respektieren diese Mannschaft, auch das, was sie in den letzten, in letzter Zeit auch gezeigt hat, in den letzten Jahren auch. Aber wir sind hier, um zu siegen. Τη δήλωση ότι πάμε να κερδίσουμε στη Βασιλεία την είχε κάνει πριν γίνει η αλλαγή προπονητή στην ελβετική ομάδα. Ο κύριος Βίκη, ο προηγούμενος προπονητής, μετά το 2-1 στην Τούμπα, είχε πει ότι παραμένουν 50-50 οι πιθανότητες. Ο νέος προπονητής, ο υπηρεσιακός, ο κ. Φράι, είπε ότι φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο είπε και ο Τσούφι, ο ποδοσφαιριστής του. Αυτές οι αλλαγές στη Βασιλεία, φοβάται ο κόουτς μήπως αφυπνίσουν τους Ελβετούς, τους κάνουν λίγο πιο πονηρημένους απέναντι στον ΠΑΟΚ? You make a statement after the game that the coach of the previous coach of Basel said that PAOK that the chances are 50-50, Mr. Vicky. Now in that press conference, Mr. Fry and his player Zufi said that we are the favorite. Now the change of PAOK is the favorite. Yes. Now that these are the statements are different, do you believe that this will try to activate or wake up, let's say, the players of Basel? But I believe that first of all there are games that everyone tries to do in this moment. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι υπάρχουν παιχνίδια που προσπαθεί ο καθένας να κάνει αυτή τη στιγμή. The second, I'm not here to answer at what someone stated. Το δεύτερο δεν είναι, είναι ότι δεν βρίσκομαι εδώ για να απαντήσω σε οποιαδήποτε δήλωση κάποια άλλου. I was very fair and very straight from the beginning saying that we have this mentality of playing. We will not change our mentality, our way of playing. And we respect a lot our opponents, but we are here to qualify. Ήμουν πολύ δίκαιος και ευθύς από την πρώτη στιγμή, σεβόμενος τον αντίπαλο, έχουμε το δικό μας, ένα δικό μας τρόπο παιχνιδιού και ήρθαμε εδώ πέρα για να τον εφαρμόσουμε και να προκριθούμε. I have to be very clear, Basel has good quality, very good quality, and the fact that we won last week in Thessaloniki was due to our very good performance. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Η Βασιλεία είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα και το γεγονός ότι κερδίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής μας απόδοσης. Ήθελα να ρωτήσω, όχι αν τον ανησυχεί... Με συγχωρείτε, θα πρέπει πρώτα στα γερμανικά. Also, die Frage war, dass der Trainer, der Herr Vicky, da zuvor vor einer Woche noch gesagt hat, dass die Chancen 50-50 stehen, dass er keine Favoriten sieht. Und jetzt haben in der Pressekonferenz der Frey und Zufi und der Spieler, Herr Zufi, gesagt, ganz klar, Favorit ist der PAOK und die Mannschaft des PAOK. Und die Frage war, ob diese Veränderungen dazu führen werden, dass in Basel sich mehr aktiviert, mehr auf sich mehr stärker auf PAOK Spiel einstellt. Die Antwort vom Herrn Lucescu war, dass jeder sein Spiel machen wird.
Er ist nicht da, um die Kommentare von jemand anders noch zu ergänzen. Ich war, meinte er, ehrlich und direkt, wir werden unser Spiel nicht ändern. Wir sind hier, um zu gewinnen. Und nochmal ganz klar möchte ich sagen, dass der FC Basel eine sehr qualitative Mannschaft ist. Und wir haben letzte Woche gewonnen, lediglich dadurch, dass wir auf dem Spielfeld sehr gut standen. Ήθελα να ρωτήσω αν τον ανησυχεί όχι αυτή καθ' αυτή αλλαγή προπονητή στη Βασιλεία, αλλά η διάθεση του νέου προπονητή να αλλάξει πράγματα. Δηλαδή ότι είδε προφανώς ή έχει πληροφορίες για μια τελείως διαφορετική Βασιλεία στο παιχνίδι με την Ξαμάξ, στο σχηματισμό, στους παίκτες. Δηλαδή αν θεωρεί ότι μπορεί και αύριο να υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις. The question is not if you are worried about the change of the coach as a person, but the changes that Mr. Frey tries to do. You are informed that and you know that against the game against Xamax, he made some changes also in the formation and also in players, and maybe this can happen also tomorrow. The way of playing is the same. Ο τρόπος παιχνιδιού παραμένει ο ίδιος. Because it hasn't been time to change something important. Γιατί δεν υπήρξε χρόνος για να αλλάξει κάτι σημαντικό; It was for Basel one game during these 7 days. Γιατί η Βασιλεία ήταν ένα παιχνίδι σε αυτές τις 7 μέρες. Less possibilities to train. Και λιγότερες πιθανότητες για να προπονηθούν. Then more or less the shape of the team. It is the same. Πάνω κάτω η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα λοιπόν είναι η ίδια. We know very well, as I said, the quality of them. We know very well that in this moment they have some tactical problems or some lack of shape. Ξέρουμε, όπως σας είπα πριν, πόσο ποιοτική είναι. Ξέρουμε όμως ότι τακτικά έχουν κάποια προβλήματα, όπως επίσης και στο θέμα της φυσικής κατάστασης. It is obvious because for this reason they changed the coach. Και είναι προφανές ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αλλάχθηκε ο προπονητής. Then we have to be perfect tomorrow. Έτσι πρέπει να είμαστε τέλειοι αύριο. To do what we know very well. Να κάνουμε ό,τι ξέρουμε πολύ καλά. And because there will be mistakes during the game, we have to react very fast and not to give any possibilities to our opponents to. Και επειδή θα υπάρξουν λάθη στο αυριανό παιχνίδι, θα πρέπει να αντιδράσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται για να μην δώσουμε την πιθανότητα στον αντίπαλο να το εκμεταλλευτεί. On the other hand, when we have the ball, we have to play as we know. Απ' την άλλη, όταν θα έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, θα πρέπει να παίξουμε όπως ξέρουμε. Because we are able to play a nice football, a very nice football, creating a lot of possibilities, even if we are new. In this moment, in this competition. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα, να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, ακόμα και αν είμαστε νέοι σε αυτή τη διοργάνωση. Die Frage war noch mal nicht ob persönlich besorgt ist wegen dem Wechsel des Trainers selbst, sondern ob dieser Wechsel auch nach dem Spiel mit Xamax den Coach Frey dazu bewegt, Änderungen zu machen in der Aufstellung bei den Spielern. Sorry. Bei den Spielern Änderungen zu machen, die dann Pauk selber dann das Leben schwer machen. Und die Antwort war, wir spielen gleich, Basel spielt gleich. Es gab nicht sehr viel Zeit, irgendwelche wichtigen Veränderungen in der Mannschaft herbeizuführen. Basel hatte auch weniger Tage, um zu trainieren. Es wird die gleiche Mannschaft sein, qualitativ eine sehr starke Mannschaft, natürlich mit taktischen Problemen und mit Problemen in der physischen Leistung, im physischen Bereich, was selbstverständlich ist. Das war auch teilweise der Grund, warum der Trainer sich geändert hat. Aber Pauk spielt stark und wird sehr stark spielen und es liegt jetzt an uns, schnell zu reagieren, falls es irgendwelche plötzlichen Änderungen, unerwartete Änderungen geben wird. Und es liegt an uns, keine Chance zu geben, Basel keine Chance zu geben, gefährlich zu werden. Und wenn wir es ist wichtig, dass wenn wir den Ball haben, auch so spielen, wie wir können, weil wir können sehr gut
sehr qualitativen Fußball spielen und das möchten wir auch machen. Λοιπόν, αυτό το μεγαλύτερο κομμάτι της συνέντευξης του Λουτσέσκου είχε ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι και το πιο σημαντικό τα ακούσαμε. Με εξηγήσεις από τον Λουτσέσκου για το πώς προετοιμάζεται το ΠΑΟΚ και κυρίως νομίζω ότι πάλι έμεινε σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας του συγκεκριμένου αγώνα, κυρίως στο πνευματικό που παίζει ρόλο. Φυσικά και δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στα όσα γίνονται στη Βασιλεία. Κάπως έτσι λοιπόν ήταν οι δηλώσεις και του Πρίγκοβιτς και του Λουτσέσκου, ακούσαμε στο προηγούμενο διάστημα. Νίκο, θες να πας στη Μηχανιώνα? Ούφο, λέει στη Μηχανιώνα. Θες να... Εγώ σου λέω πήγαινε να δεις από κοντά λίγο τι γίνεται. Ναι. Και πες μας, ρε παιδί μου, μετά. Βρέθηκε, λέει, αγνώστα αυτό το τεσσεπτάμενο αντικείμενο στη Μηχανιώνα. Αλλά υπήρχε και ολόκληρη ανάλυση. Και στο εξωτερικό. Ότι έπεσε εκεί, σε εκείνο το μέρος. Θα ρωτήσουμε Σταύρο Κόλκα. Θα ρωτήσουμε. Αυτός πιστεύω ότι θα έχει να κάνει μια καλή τοποθέτηση, ρε παιδί μου, αυτό το θέμα. Σίγουρα. Σίγουρα θα έχει. Τον έχουμε. Σταύρε, τι γίνεται? Πει, μου. Τι να γίνει, ρε Νίκο, τι να γίνει. Τι, ρε φίλε, γιατί, 70, γιατί τώρα έτσι, γιατί. 70 βαθμοί Κελσίου. Καλά να πάθεις, Σταύρο. Γιατί αγάπη, καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις, γιατί κάθε φορά που φεύγεις χαλάει ο καιρός εδώ. Έτσι, καλά να πάθεις. Όχι, φέρνω τον ήλιο παντού. Ναι, είναι αυτή και αυτή η προσέγγιση. Τι εντυπωσιακή, εντυπωσιακή υποδοχή ήταν αυτή για εσάς με τα πυροτεχνήματα και τα όλα. Μου είχε πει ο Δήμος ότι ετοιμάζω κάτι για σένα. Ναι, αλλά δεν περίμενες τόσο μεγάλες εκδηλώσεις, έτσι. Δεν περίμενα τόσο μεγάλες εκδηλώσεις, είναι η αλήθεια. Σταύρο. Και ωραία πάρτι, και μια χαρά. Άκου, πριν πεις οτιδήποτε, θέλω να σου ζητήσω με ένα τεράστιο συγγνώμη, ρε παιδί μου. Γιατί χθες εκτέθηκα που είπα ότι δεν θα ήσουν επαγγελματίας και δεν θα πήγαινε συνεντεύξεις τύπου και όλα αυτά. Των Ελβετών δηλαδή. Μην αγχώνεσαι. Επέστρε, παιδί μου, το δέχομαι, αγάπη, προχωράμε. Μην το χαλάς. Σου φτιάχνω την εικόνα. Δεν θέλω να χαλάσω την εικόνα που έχω για σένα. Όχι, εγώ σου φτιάχνω την εικόνα, Σταύρο μου. Εγώ λέω ότι έκανα λάθος. Κάτσε λίγο να κάνω λίγο ψήφι στο παιδί μου. Πάω κάπου που να φυσάει και δεν πάω να μιλήσω εδώ που είμαι. Να σου πω, αυτοί έχουν κοντίσιον εκεί πέρα ή το έχουν έτσι εντελώς? Τι κοντίσιον? Εσύ, έχω ένα σπρέι για να βρέχω τη μούρη μου. Εβιάν, Ντένι Μαρκορά. Εβιάν. Ωραία πράγματα. Έχει όντως τόσο πολύ ζέστη εσύ. Τώρα εδώ σε ένα δοντράκι κατέβηκα, εδώ είναι ωραία. Εκεί κάτσε. Εδώ κάθομαι, ναι. Ταλαιπωρημένος πάρα πολύ ζέστη. Εσείς τώρα κάνουμε 50 μέτρα και στάζουμε. Έχουμε αλλάξει 3 φορές να πούμε. 3 μπάνια κάναμε σε μια μέρα. Στην Ελβετία όλα αυτά, φοβερά πράγματα. Στην Ελβετία. Φοβερά. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Σίγουρα θα είναι δύσκολες συνθήκες. Τώρα θα είναι για εμάς δύσκολες, για αυτούς δύσκολες, για όλους δύσκολες θα είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πεις ότι είναι. Τώρα, αυτοί βέβαια δεν το έχουν συνηθίσει αυτό το πράγμα, σίγουρα. Ήδη για να καταλάβετε, σήμερα είναι η μέρα της αργίας τους, δεν δουλεύει τίποτα. Εδώ είμαστε στο κέντρο και βρήκαμε ένα καφέ μέσα σε ένα στενό. Δεν δουλεύουν αυτοί. Ξέρετε γιατί γιορτάζαν χθες? Για εξήγησέ μας ακριβώς γιατί γιορτάζανε. Οι Ελβετοί δεν έχουν πολεμήσει ποτέ. Ναι. Τον Καρλομάγνο, ναι, ναι. Να εμπλακούν κάπου. Ωραία. Χθες ήταν η γιορτή τους, η δημιουργία του κράτους. Εντάξει. Γιατί ενώθηκαν τα καντόνια. Είναι δηλαδή σαν την ημέρα ανεξαρτησίας τους, ας πούμε, ένα πράγμα. Ο νομός όπως έχουμε εμείς το 1821, δηλαδή κάτι ανάλογο ήταν για αυτούς αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μόνο με εμείς πολεμήσαμε, οκ. Okay. Ναι. Ναι, εμείς είχαμε ένα θεματάκι να πανηγυρίσουμε. Ναι. Αυτοί αποφασίσαν απλά να ενώσουν τους νομούς. Ναι. Δεν είναι κάτι το... Δεν φανταστείτε δηλαδή ότι έγινε κάτι το συγκλονιστικό. Mm-hmm. Ενώθηκε η Λαμία με την... ξέρω εγώ, με το Βόλο, την... ξέρω εγώ, το Αγρίνιο και τη Βιωτία και γιορτάζουμε. Εντάξει, ήθελα να βρουν μία μέρα για να κάθονται προφανώς. Δεν πρέπει να έχουν άλλοι. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Εκεί εδώ έχει ταμείο ανεργίας 2.500. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι όμως. Αν για να κάνεις ένα φαγητό θέλεις 50 ευρώ το κεφάλι το απλό, ωραία. Πήγε ο άλλος να πάει μια σαλάτα χθες. Ναι. Και του πάνε έτσι ανταγλώμα. Πόσα χρώματα άλλαξε. Μια σίζα και μου έλεγε μετά ο ίδιος ο Σέντρα θα την έκανε. Και μου έλεγε εικόνα έναν τέσσερα να κάνει παράτα. Για τον συνάδελφο.
παίρνουμε ένα καφέ τώρα και μου λέει να πάρω το πορτοφόλι ή να πάρω και το νηστέρι για να σκάνε φρό. Εντάξει, να σου πω, δεν ξέρω, δύο μέρες κλαίμε από τα χέρια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν θα μας βγει σε καλό. Γιατί έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα. Στο τραμ, το ελβετικό συνάδελφο σφύριξε τον οδηγό για να του πει να σταματήσουν. Εντάξει. Του σφύριξε, κλέφτηκαν. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ωραία, δεν έχουν συμβεί πράγματα κομικά εντελώς. Αλλά εντάξει. Το ξενοδοχείο μας είναι, πώς το λένε, έχουν έναν τρόπο να μην κάθεσαι, δεν μπορείς να κάτσεις πουθενά. Ήρθε ένα κύμα ειδών. Τι εννοείς, δεν μπορείς να κάτσεις πουθενά? Το οποίο έβγαζε φωτογραφίες, εκτός ότι έπαιρναν με τα τάπερ, τα ντόνατς από το πρωινό. Ναι. Ωραία. Έβγαζε φωτογραφίες με φόντο το ψυγείο που είχε Coca-Cola και κρέας σάντουιτς και Red Bull. Συμβαίνει κάτι συνεχώς για να γελάμε. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό μέχρι να φύγουμε από εδώ. Ναι. Εντάξει, δηλαδή θα είναι κρίμα να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Τώρα, να το σοβαρέψουμε λίγο. Λοιπόν, η ομάδα είναι έτοιμη, εντάξει. Δεν τίθεται, δεν έχουμε εμπιστοσύνη την ομάδα. Η ομάδα έχει να χάσει κανονικό παιχνίδι από τον Νοέμβριο. Στην Τρίπολη που έχασε, για μένα έχασε, γιατί είχαν προηγηθεί σαν Γραγιός Λίγα του Γκαρθία και όλα αυτά που συνέβησαν με τα δικαστήρια, και με αυτά έχει χάσει το μυαλό της και θα μπορούσε να μην χάσει και τότε, αν δεν γινόταν το λάθος στην τελευταία φάση και βγαίναν 4-1. Γενικά έχουμε εμπιστοσύνη την ομάδα. Το βασικότερο είναι ότι έχει εμπιστοσύνη την ομάδα Λουτσέσκου. Πιστεύω ότι θα είναι αυτός που πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ, παρότι μιλάμε τώρα για 1η Αυγούστου, που οι ελληνικές ομάδες δεν είναι ποτέ έτοιμες σε ένα βαθμό αξιοπρεπή. Ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα και έτοιμος ήταν εγκεφαλικά, γιατί εκείνη το βασικό τέτοια περίοδο. Να είσαι έτοιμος εγκεφαλικά και βέβαια ποδοσφαιρικά είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει μες στο γήπεδο και εκεί ποντάρει. Είναι γεγονός ότι οι αντίπαλοι είναι σε μια φάση πίεσης. Τώρα ο Φράι σε συνέντευξη τύπου ουσιαστικά 4-5 φορές γέλασε αμήχανα με τη συζήτηση που γινότανε. 4-5 ερωτήσεις γίνανε για την αλλαγή προπονητή και τον επόμενο. Και εσύ, χθες στη συνέντευξη τύπου, ναι, σε αυτό που λες, ναι. Η κουβέντα που έγινε για το παιχνίδι το σημερινό ήταν ποιοι θα λείψουνε. Από αυτούς. Ναι. Ο Πεντρέτα θα παίξει, ο Μάνοβιτς και ποιους άλλους. Θέλω να πω ότι δεν είχε άλλη ερώτηση πέρα από αυτό. Δηλαδή ποιοι δεν είναι διαθέσιμοι για αύριο, αυτοί. Τέλος. Και μετά όλη η άλλη κουβέντα ήταν για το θέμα του προπονητή. Ναι, εντάξει. Δεν τους πετυχαίνουμε σε καλό momentum, αλλά εγώ ξέρω ότι αυτές οι ομάδες αυτού του επίπεδου, Νίκο, αν δεν είσαι προσεκτικός, πάντα ψάχνουν τα σημεία που θα αλλάξει η ψυχολογία της χρονιάς τους. Ωραία, και είναι μια ευκαιρία για αυτούς σήμερα να αλλάξει λίγο το momentum. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εμείς πρέπει να τους πιέσουμε πρώτα, να τους αναγκάσουμε να βγάλουν τις φοβίες του μέσα στο γήπεδο, γιατί έχουν φοβίες. Δεν είναι καλά σαν ομάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σαν ομαδική λειτουργία ενώ σαν μονάδες έχουν εξαιρετικές. Εντάξει, άσε τι λέμε τώρα. Και προσπαθούν όλοι να υποβαθμίσουν τη Βασιλεία. Μην τρελαθούμε. Μιλάμε για πολύ καλή ομάδα. Ωραία. Και ένα κλαμπ μεγάλο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μόνο το γήπεδο τους θα πατήσεις, καταλαβαίνεις τέλος πάντων τι γίνεται. Ένα γήπεδο 37-500 ποδοσφαιρικό, χωρίς στίβο, χωρίς τίποτα. Όλοι δίπλα, η ανάσα των οπαδών είναι δίπλα στους παίκτες. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα βέβαια, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα δουλεμένη, ξέρει τι θέλει μες στο γήπεδο, δεν τη φοβόμαστε. Δηλαδή μόνο η τύχη μπορεί να της στερήσει κάτι, θεωρώ εγώ. Να μην μπαίνει μπάλα μέσα, ρε φίλε. Και αυτούς να γίνουν τρεις κόντες και να μπει, μόνο έτσι φοβάμαι την αναμέτρηση. Νομίζω πάντως ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει διαχρονικά, αν εξαιρέσουμε εκείνη την παροδία με την Έστερ σου πέρσι, που δεν ήταν ΠΑΟΚ εκείνο. Δεν ήταν, ήταν κάτι άλλο. Πάντα βρίσκουμε τρόπο να σκοράρουμε εκτός έδρας. Για μένα η αχίλιος πτέρνα του ΠΑΟΚ παραδοσιακά σε αυτά τα παιχνίδια, κυρίως της Αμπερτίνης, είναι η Τούμπα. Δεν αποδείχθηκε αχίλιος πτέρνα το προηγούμενο παιχνίδι, άρα είμαστε σε ένα συν. Έχουμε το πλεονέκτημα, έχουμε τα δύο αποτελέσματα, έχουμε την ήττα με ένα γκολ αλλά με πολλά γκολ. Εντάξει, το 3-2 το έχουμε, το 4-3 το έχουμε, τέλος πάντων. Είναι και αυτό μια λεπτομέρεια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάτσει ένα παιχνίδι, άμα ανοίξει από νωρίς. Η ουσία είναι ότι η ομάδα είναι έτοιμη, ξέρει τι θέλει
και χωρίς πολλές αλλαγές. Μία εικάζουμε ότι θα γίνει και αν γίνει αυτή. Μιλάμε για την αλλαγή του να κρατηθεί ένας από τους εξτρέμ στον πάγκο για να μπει ο Ελκαντουρί. Mm. Και αυτό έχει ποδοσφαιρική λογική. Έχει ποδοσφαιρική λογική του στήλου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να ελέγξει την κατοχή της μπάλας, γιατί η συλλογιστική είναι ότι όσο έχω περισσότερο την μπάλα στα πόδια μου, τόσο λιγότερο απειλούμε. Άρα αυτή είναι και η λογική του Λουτσέσκου, νομίζω, γενικά ποδοσφαιρικά. Θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα στα πόδια του, ωραία, και να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Και αυτό τον βοηθάει περισσότερο ο Εκατούρη, καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Άρα εικάζουμε, δεν φάνηκε πουθενά, εικάζουμε ότι αν θα γίνει μία αλλαγή, αυτή θα είναι του Μαροκινού, που έκανε εξαιρετική προετοιμασία έναντι ενός εκ των 2-20χρονων της ομάδας, του βασικού σχήματος δηλαδή, που είναι ο Ζαμπά ή ο Λιμνιός. Θα δούμε ποιος θα μείνει εκτός. Νομίζω ότι χθες στις δηλώσεις του Λουτσέσκου πολλές φορές ήθελε να περάσει αυτό το κλίμα της αυτοπεποίθησης, δηλαδή και για νίκη μίλησε και για να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ Champions League και όλα αυτά. Αλλά προς το τέλος κιόλας, ξέρεις, το μαλάκωσε και λίγο λέγοντας ότι η Βασιλεία είναι ένας μεγάλος σύλλογος και πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια το φαβορί ήταν αυτή. Έτσι μου φάνηκε. Ναι, Νίκο, τα πράγματα είναι απλά. Η αυτοπεποίθηση που βγάζει ο Λουτσέσκου δεν είναι fake, δεν είναι ψεύτικη. Γενικά δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του είναι ποτέ fake και ψεύτικες. Μπορεί να περνάει διάφορα μηνύματα με τον τρόπο του, αλλά είναι αυτό που έλεγε η Αγάπη πριν, είναι to the point περισσότερες φορές. Ναι. Εδώ λοιπόν αυτό που καλείται να κάνει ο ΠΑΟΚ, μάλλον αυτό που λέει ο Λουτσέσκου, είναι το εξής απλό πράγμα. Ότι εμείς αν κάνουμε το παιχνίδι μας δεν έχουμε να φοβηθούμε πολλά. Και λάθη θα γίνουν, και αυτό που τον απασχολεί είναι ότι τα λάθη που θα γίνονται να είναι τέλος πάντων τέτοια ώστε η ομάδα προσαρμόζεται γρήγορα σε αυτά και να μην τα πληρώνει. Από εκεί και πέρα, το μόνο που καλείται να κάνει ο ΠΑΟΚ, εκτιμώ εγώ, είναι στα κενά που θα βρει στην αμυντική λειτουργία της Βασιλείας να είναι αμήλικτος. Εκεί νομίζω θα κρυθεί, γιατί κενά θα βρει. Εγώ πιστεύω ότι δύο πράγματα είναι κομβικά στη σημερινή αναμέτρηση. Οι στημένες μπάλες. Δηλαδή αν πάω και κερδίσει 4-5 κόρνερ, ωραία, και 2-3 φάουλ στα πέριξ της περιοχής, θα βρει τον γκολ. Εκεί χρειάζεται, λίγο στατιστικά αν το δούμε, ωραία, με 7-8 στημένες μπάλες με τα κόρνερ μέσα, ο ΠΑΟΚ θα βρει γκολ από στημένη μπάλα. Αυτό λέει η στατιστική. Δεύτερον, για μένα είναι πολύ κομβικός ο Πέλκας. Αν ο Πέλκας καταφέρει να βρει τους χώρους στο μεσοδιάστημα που κινείται συνήθως και προσφέρει την ανισορροπία που συνήθως έχουν οι Ελβετοί, δηλαδή τα χάνουν όταν βρεθεί ένας παίκτης εκεί που δεν είναι ισορροπημένοι, τότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει το πολυπόθητο γκολ, και τότε αν το βάλει νωρίς κιόλας έχει τη δυνατότητα να πιέσει στην ψυχολογία περισσότερο τους Ελβετούς και να τους κάνει και δεύτερο. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια λογική ότι τα ατού του ΠΑΟΚ ουσιαστικά, ναι μεν υπάρχει ομαδική λειτουργία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που είναι κομβικοί. Για μένα σήμερα 4 είναι αυτοί. Είναι τα 2 back, ωραία, στο δημιουργικό κομμάτι πάντα, το Πέλκας και ο Πρίγκεβιτς. Αν αυτοί οι 4 είναι σε καλή μέρα, τότε ο ΠΑΟΚ δεν έχει να αποδειχθεί κάτι. Οι άλλοι, οι περισσότεροι είναι σταθερές, ξέρουμε τι θα δώσουμε. Αυτοί που αλλάζουν ουσιαστικά τη μοίρα του ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά είναι αυτοί οι 4. Εντάξει. Δεν με φοβίζει ακόμα για να γίνει το στραβό σενάριο, δηλαδή του να δεχτούμε γκολ. Η ομάδα πιστεύω θα έχει το καθαρό μυαλό να βρει τον γκολ που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πανικός. Εντάξει, και εκεί είναι γενικά ένα παιχνίδι που θα πρέπει τα σενάρια να τα έχεις στο μυαλό σου όλα και να λειτουργήσεις όπως πρέπει να λειτουργήσεις. Ναι, και όπως δεν έπαιξε πανικός και στο πρώτο παιχνίδι, όταν οι Ελβετοί χάσανε, είναι μια-δυο καλές ευκαιρίες, έτσι. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι θα μπορούσε εκείνη η ευκαιρία που έχασε ο Στόκερ, αν θυμάμαι καλά, να επηρεάσει τον ΠΑΟΚ, αλλά από ένα σημείο και μετά τον έκανε αντιδράσει κιόλας. Κοίτα να δεις, Νίκο, στο πρώτο παιχνίδι αυτό που έγινε ήταν ότι αυτοί ευνηδίασαν τακτικά. Δηλαδή παίξανε με ένα σχηματισμό 3-4-2-1 κλειστά. Εντάξει, δεν ήταν οι τρεις δηλαδή απλωμένοι στις πτέρυγες. Προσπάθησαν να κάνουν παγίδες και ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα διάστημα που χρειάστηκε να προσαρμοστεί.
το στοιχείο του ευνηδιασμού αυτή τη στιγμή τώρα δεν το έχουν οι Πέμπτους. Ναι. Δεν μπορούν να ευνηδιάσουν σε κάτι. Αν θα το κάνει κάποιος αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά ο Λουτσέσκου δεν συνηθίζει να κάνει πράγματα τα οποία είναι αντιληπτά με γυμνό μάτι. Μπορεί τέλος πάντων να ζητήσει μία-δύο κινήσεις ωραία, από τους παίκτες του που δεν μπορούν να διαβάσουν οι αντίπαλοι. Αυτό που σίγουρα θα αλλάξει για μένα σήμερα στο παιχνίδι είναι ο σχηματισμός της Βασιλείας που θα πάει με τέσσερις πίσω. Δεν έχει την πολυτέλεια σε παιχνίδι που έχει την ανάγκη νίκης να παίξει με τρία στόπερ. Στοιχείο νομίζω που στη διάρκεια του αγώνα, γιατί οι δύο στόπερ αναγκαζόντουσαν να παίξουν man to man, στη διάρκεια του αγώνα τις γύρισε boomerang. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή βρήκε τις φάσεις μέσα από κάθε κινήσεις τις οποίες δεν είχε κάποιος να τις ακολουθήσει και δημιουργούσε πάντα ανισορροπία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ΠΑΟΚ έχει διαβάσει τους Ελβετούς, ξέρει πως θα τους αντιμετωπίσει, ξέρει ότι η ψυχολογία τους δεν είναι αυτή που πρέπει, έχει αυτό το πλεονέκτημα, δεν θεωρεί κανείς τον ΠΑΟΚ είναι τίποτα εύκολο, για να μην μπερδευόμαστε. Η αυτοπεποίθηση με την αλαζονία είναι μια λεπτή γραμμή. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός ποδοσφαιρικός έχει την οριμότητα να αντιληφθεί αυτή η γραμμή μέχρι που φτάνει και δεν ξεπερνιέται. Mm-hmm. Γι' αυτό είμαστε και ήρεμοι όλοι. Δηλαδή δεν τον φοβόμαστε τον ΠΑΟΚ. Του πώς θα είναι. Σου λέω, το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι η τύχη. Αν δεν είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ και σε κάποιες κόντες τέλος πάντων γίνει ό,τι γίνει και δεν βγει το αποτέλεσμα, μόνο έτσι. Σαν εικόνα αγώνα, ναι μεν θα πιεστεί σε κάποια βάση, ναι μεν θα υπάρχει η λογική πίεση του γηπεδούχου προς τον φιλοξενούμενο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις αποστάσεις που πρέπει για να αντιμετωπίσει σωστά η Βασιλεία. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, σιγά σιγά η Βασιλεία έχει για αρκετούς παοξίδες από σήμερα, ίσως και από χθες. Έχει εδώ πέρα, αν το αστυνομικό που είμαστε. Βασικά μόνο παοξίδες, γιατί αυτοί έχουν αργία. Δεν έχουν. Ούτε καν κυκλοφορούν. Έχουν την αργία και έχει μόνο δικούς μας εδώ. Θα είναι 2.000. Mm-hmm. Δεν θα είναι λιγότεροι, παρότι είναι μια εποχή που η. Να τους και ο συνάδελφος, δε φίλε. Να τους, κάτσε γιατί είμαστε στον αέρα. Πού είσαι, αγοράκι μου. Τι γίνεται. Καλά. Έχω τις διαπιστώσεις σου. Ήδη διαπιστώσεις σου. Ωραία. Σε αφήσω έξω. Τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι, σε κάτι θα βρούμε. Κάτσε τελείως στον αέρα. Στον αέρα είμαστε. Εντάξει, το ξέρω ζωντανή που πει παιδιά. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά και τα γνωστά. Ναι. Τι θέλω να πω. Τέλος πάντων, δεν φοβόμαστε τον ΠΑΟ. Ξέρετε τι θέλει μας στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει, δεν θα βρει τρόπο να σκοράρει. Έχει σκοράρει μέσα στην Dortmund, έχει σκοράρει δύο φορές στη Σάλκε, έχει σκοράρει δύο φορές απέναντι στη Φιωρεντίνα, έχει σκοράρει στην Tottenham, έχει σκοράρει στην Arsenal, έχει σκοράρει στη Μόσχα, έχει σκοράρει παντού όπου έχει χρειαστεί τον γκολ. Έχει βρει τον τρόπο, ανεξάρτητα από το επίπεδο του αντιπάλου, έχει βρει τον τρόπο να βρει δίχτυα. Και αν γίνει αυτό, τότε νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Μάλιστα. Γιατί ακόμα και η ΙΤΑ 2-1 που δίνει παράταση, πάντα ο φιλοξενούμενος να δώσει το πλεονέκτημα, μιας και το εκτός έδρας γκολ μετράει περισσότερο από τον. Το μόνο που φοβάμαι είναι αυτό το 1-0. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν σκοράρει. Αυτό είναι το θέμα. Αν σκοράρει για ένα γκολ. Πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει η Βασιλεία να κάνει κάτι. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ. Και αυτό είναι το κλίμα που εισπράττω γενικότερα. Μάλιστα. Ωραία. Έχω ένα δημαρχείο στο μεταξύ, δεν βλέπετε παιδιά να ξέρετε. Δημαρχείο. Σαν μπανάλ, κίτσε. Απολύτης την Ελβετία. Ναι. Σταύρο, πέτυχες και Μιρτσέα Λουτσέσκου στον δρόμο, Είδαμε και τη φωτογραφία. Που είπα να έρθει στον ΠΑΟΚ. Του το είπες. Αφού είμαι προπονητής, δεν το γιο μου θα φάω. λέω, έχει και άλλες θέσεις. Τι ανάγκη έχει. Τι ωραία ζωή μπορεί να κάνει τώρα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ρε φίλε, πες λίγο. Δηλαδή. Ναι, δεν υπάρχει. Μπορεί να έρθει στον ΠΑΟΚ και να τον αγοράσει κάποια φάση. Έχει ασπρόμαυρη σημαία το Δημαρχείο, να τα λέμε αυτά, εντάξει. Ναι. Όλοι πάω και είναι. Παντού. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά. Να σε ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Βγαίνει τίποτα από εκεί για τον ΑΚΠΟΜ? Τον έχουμε. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί. Μάλιστα. Είδες να περάσει το παιχνίδι. Γιατί τον έχουμε παρκαρισμένο σε μια γωνία από την Δευτέρα. Ωραία, και φτάσαμε Τετάρτη, γι' αυτό το λέω.
Μην γίνει κανένα θαύμα πάλι όπως την προηγούμενη φορά. Αν κάνει τώρα και κάνει τις βουτίτσες του, δεν θα χαλιέται κιόλας, πιστεύω. Καλά, ναι, αυτός δεν θα αγχώνεται και πάρα πολύ. Ναι, αυτά. Να σε αφήσουμε, κάτι, μα είναι... κάτι λένε οι συνάδελφοι για περπάτημα. Τι λέτε? Α, για φαγητό, εντάξει. Αφού είσαι Σταύρο, είσαι σε διατροφή, είναι καλό αυτό. Ωραία, πάρε και, τον Ιστέρι μαζί σου κι εσύ. Ωραία, και πάτε για φαγητό. Είμαι λιγότερο σφιχτός. Καλά, έχουν συμβεί. Έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα τώρα. Δεν είναι ούτε να σα δώσω ένα αέρα τώρα. Δεν κλαίμα, εντάξει. Ωραία. Χθες ο συνάδελφος, είμαστε σε ένα πανηγύρι που έχει τίνγκα στην καντίνα. Τίνγκα. Ωραία, και θα σα κάνω εγώ την ερώτηση. Ναι. Και θέλω την απάντηση. Ναι. Ποιος μπορεί να αγόρασε πρέτσελ? Έχω απάντηση. Είναι πολύ εύκολη ερώτηση, δηλαδή, και η απάντηση αυτό. Συνάδελφε, έκανα κουί στον αέρα. Ποιος μπορεί να αγόρασε πρέτσελ σε πανηγύρι στη Βασιλεία? Και οι δύο κατάλαβαν. Κάπου πάει το μυαλό σου. Μοσχοβίτης, αγάπη Γαβρίδη. Ωραία. Ποιος αγόρασε πρέτσελ, παιδιά? Ποιος πιστεύετε ότι αγόρασε πρέτσελ? Πιστεύω ότι αγόρασε ο Γρηγόρης Ατρίδης. Αυτός που βγαίνει στην τηλεόραση. Ο Γρηγόρης Ατρίδης, είπες, Νίκο. Η απάντηση δεν είναι η προφανής. Ναι, εννοείται ότι ο Ατρίδης αγόρασε. Ωραία, και ντρέπεται για τις επιλογές του. Ο Ατρίδης είναι ποιοτικός, έχω να πω. Τι είχε μέσα. Αλλαντικά και Φιλαδέρφια. Αγόρασε πρέτσελ, δηλαδή είχε κάτι που κάνει 1,5 κιλό το ένα. Δηλαδή 4 γουρούνια σφαζόντουσαν για να γίνει αυτό το λουκάνικο και ο άλλος πήρε πρέτσελ. Και θέλει να λέγεται, ωραία, δημοσιογράφος. Η ντροπή του επαγγέλματος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ωραία. Και με εσπραντίγια, πώς το είπαν αυτό που φόρουσε. Εσπαντρίγια. Όχι, αποκλείεται. Ήταν, ναι. Τόσο μακριά δεν έχει φτάσει, όχι. Ήτανε, έφαγε τόσο πρέτσελ με εσπραντρίγια στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Κόβεται από εδώ και πέρα. Δεν μπορεί να φοράει εσπαντρίγια. Πιστεύω ότι τόσο μακριά δεν έχει φτάσει. Δεν είναι, το κοιτούσαν οι Ελβετοί. Δεν είναι αυτό το παιδί, δεν έχει λεφτά να βάλει κάτι στα πόδια του. Στείλε μια φωτογραφία. Δεν... Στείλε μια φωτογραφία. Φωτογραφία ή δεν έγινε ποτέ. Δεν την φοράει τώρα. Θα τη βάλει το βράδυ. Ναι, άμα βάλει το στο γήπεδο δεν τον βάλω μέσα εγώ. Θα τον κάψω. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Αυτά τα παιδιά στους 70 βαθμούς Κελσίου. Στην κόλαση της Βασιλείας και τα γνωστά. Ναι. Τέλος πάντων, ακούτε το τρόλεϊ, το οποίο μέσα έχει air condition. Αν μας ακούει κάποιος αστικό, οδηγός αστικού λεωφορείου Θεσσαλονίκης, να παραδειγματιστεί. Εντάξει. Βάλιστα. Τίποτα άλλο. Και κοινωνικά μηνύματα. Αυτά. Πάμε. Αυτά. Καλή συνέχεια. Έγινε, Σταύρε. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα από την Ελβετία. Έλα, ρε φίλε, είναι φανερά ταλαιπωρημένος. Δεν τον έχω ξανακούσει έτσι. Πρέπει να έχει πολύ ζέστη από χθες. Ειδικά στο ξεκίνημα. Γιατί όλοι αυτό μεταφέρουν. Ήταν δύσκολα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, αφού πήγαμε Ελβετία και πήραμε λίγο κλίμα από Σταύρο Κόλκα. Από τη γενικότερη ζωή στην Ελβετία, μάλλον, γιατί εννοείται πως δεν μείναμε στα αγωνιστικά μόνο. Πάλι από έξω ακούγονται κάτι γκράου, κάτι παπ, κάτι βροντές. Μα αυτό κάτι... σου λέω. Κάθε ώρα που φεύγει, όπου πάει, έχει καύσωνα, ζέστη. Ακόμα και στην Ολλανδία έκαναν μπάνιο με μαγιό, κανονικά. Και εμείς εδώ έχουμε αυτό το πράγμα τώρα. Και πώς θα κάνουν μπάνιο ρεσί, αγάπη, δηλαδή χωρίς μαγιό? Πού θα κάνουν μπάνιο κανονικά? Επειδή είναι φωτογραφία, σταμάτα. Α. Και τώρα εδώ πέρα πώς θα φύγουμε από εδώ? Θα μας πιάσει. Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Εμάς θα πέσει. Στο κέντρο. Έχουμε ακόμα μία ώρα μέχρι να τελειώσουμε. Κάτσε, Μοσχοβίτη. Με βαρκούλα θα φύγουμε πάλι. Άντε, τρέχα εσύ. Μην το πετύχουμε τώρα πάλι, εντάξει. Έλα, έχουμε να κάνουμε και πράγματα στον δρόμο μετά. Αυτό είναι το κακό. Με αυτό. Αυτό είναι το κακό. Έξαλλη. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Όσοι στον δρόμο, προσοχή πάλι, γιατί έρχεται βροχή. Ναι, δεν νομίζω τώρα. Και όταν μιλούσαμε με το Σταύρο, το άκουσα, αλλά δεν είμαι σίγουρη γιατί φορούσα τα ακουστικά. Τώρα είμαι σίγουρη γιατί το ακούσαμε κανονικά όλοι. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε και κάτι σημερινές δηλώσεις του Χωσέ Κάνιας. Ναι. Θα μου πεις λίγο αυτό το tag out είναι και δεν έχω καταλάβει. Θες να με εξηγήσεις λίγο, σε παρακαλώ. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα. Μάλιστα. Από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι. Ναι. Που συνεργάζεται και με συγκεκριμένες ομάδες. Μάλιστα. Εξωτερικού. Τώρα πλέον συνεργάζεται και με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και κάποια πράγματα από αυτά που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ, πρώτα βγαίνουν εκεί. Ή ωραία. Γίνεται αποκλειστικά από εκεί, ωραία. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Μέσω social media είναι αυτό το σκηνικό? Όχι, αυτό είναι μια πλατφόρμα. Μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα. Και στο σελίδα είναι. Θα... Ναι, είναι κάτι ξεχωριστό, ρε παιδί. Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα, αυτό το πράγμα, το βίντεο πούμε, που έχει βγάλει το tag out με τις δηλώσεις του Κάνιας, υπάρχουν εκεί. Μπορείς να δεις εκεί το βίντεο. Είναι στα αγγλικά κανονικά. Δεν είναι ελληνικό αυτό το πράγμα όλο. Ναι, ναι. Μπαίνεις μέσα. Μπαίνει στο, έτσι όπως είναι στη σελίδα, μπαίνει στην κατηγορία, νομίζω πρέπει να έχει βίντεο ξεχωριστά. Και μετά τα βλέπεις. Μπάρτσα US Tour 2018 βλέπω εδώ.
Εντάξει, έχει διάφορα. Σε ποδοβίντεο να πετύχει. Έχει πολύ... πίσω. Έχει πολύ μεγάλες συνεργασίες. Έχει... Ναι, αυτό σου λέω. Έχει με κορυφαία κλαμπ. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε αυτή την πλατφόρμα εδώ και περίπου 2 μήνες. Ναι. Και αυτό μπορεί να έχει μέσα από συνεντεύξεις, από backstage προπονήσεων. Μίλαν, Arsenal, Chelsea, Barcelona, Bayern, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Μονακό, Ρώμα. Ρώμα, Ατλέτικο, Βασιλεία. Okay. Με όλες αυτές έχει. Βασιλεία δεν είναι αυτή, είναι. Ναι. Ναι, νομίζω αυτή είναι. Μπεσίκτας. Έχει πολλές συνεργασίες με πάρα πολλές μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και με τις μεγαλύτερες βέβαια. Ναι, και τώρα έχει μπει μέσα και ο ΠΑΟΚ. Και έχει αποκλειστικό υλικό, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Και σου βγάζει, λέω, την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντα συνεργασία με τις ομάδες, από ό,τι καταλαβαίνω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεχωριστό backstage από το παιχνίδι, από την παρακάμερα του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Κάνει ξεχωριστές συνεντεύξεις. Έχει. Φτιάχνει διάφορα βίντεο. Είχε κάνει και βίντεο από την προετοιμασία. Με τον Πασχαλάκη τότε, που ο Πασχαλάκης έμπαινε στα δωμάτια των παικτών και έκανε διάφορες πλάκες, ήταν μέσα από το dugout. Mm-hmm. Δεν ήταν το Pauk TV, ας πούμε. Μάλιστα. Είναι κάτι ξεχωριστό. The Basel from the Skies. Ωραία. Και τώρα σήμερα λοιπόν το dugout, τι έχει. Έχει μιλήσει εκεί ο Κάνιας. Mm-hmm. Έχει δώσει μία συνέντευξη. Έχει πει διάφορα. Θα διαβάσουμε κάποια κομμάτια. Mm-hmm. Ας διαβάσουμε το κομμάτι για το παιχνίδι αρχικά. Λέει ο Κάνιας ότι πιστεύω πως θα είναι μια δύσκολη αναμέτρηση, θα είναι περίπλοκο το παιχνίδι, γιατί κερδίσαμε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά με σκορ 2-1. Θα πάμε στη Βασιλεία με μεγάλη αυτοπεποίθηση και ελπίζω και πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να πάρουμε την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Θα είναι κάτι υπέροχο για όλους μας, για όποιον εμπλέκεται με την ομάδα, να περάσουμε στην επόμενη φάση. Παράλληλα, θα έχουμε εξασφαλίσει και την Ευρωπαϊκή ημέρα. Αναφερόμενος φυσικά ο Κάνιας στο γεγονός ότι επειδή έχει αλλάξει πλέον η διαδικασία, ο ΠΑΟΚ αν περάσει. Στο μεταξύ, επειδή τη βλέπω τη συνέντευξη, το βλέπω το βίντεο. Ναι. Ο Κάνιας θα συμπληρώνει ένα πολύ μεγάλο καφενείο. Πρέπει να είναι. Νίκο, μιλάμε για τον Κάνιας, ο οποίος. Ο άνθρωπος, αν πας σε προπόνηση, δεν σταματάς να ακούς τη φωνή του Κάνιας. Ναι. Δεν σταματάς, ρε παιδί μου. Πώς ήταν ο Λούκας, επί 10 αυτό το πράγμα. Δεν σταματάς να ακούς τη φωνή του, ρε παιδί μου. Είναι, ο άνθρωπος δεν αφήνει κανένα ησυχία. Κανέναν όμως. Mm-hmm. Είναι ξεχωριστή. Είναι και το παρουσιαστικό κάποιον του. Κάποιον μου θυμίζει το πράγμα. Κάθε φορά που τον βλέπω, μου έρχεται κάποιος και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος. Ποδοσφαιριστή. Τώρα πάλι που τον βλέπω, πάλι κάποιος μου έρχεται. Ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω. Με κάποιον μου μοιάζει, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον. Τέλος πάντων, για συνέχεια. Είναι και η φωνή του Κάνιας ιδιαίτερη, επειδή είναι έτσι λίγο κάπως τσιριχτή. Mm-hmm. Είναι και αυτό. Ναι. Λοιπόν, μετά συνεχίζει ότι πρέπει να βγούμε στο γήπεδο τιμή για όλα, να έχουμε μεγάλη ισοδεξία και δύναμη, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά έχουμε το ψυχικό στένος για να περάσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί θέλουμε να πετύχουμε κάτι σημαντικό, κάτι όμορφο και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, αφού πήραμε μια καλή βάση από το σκορ του πρώτου αγώνα. Θεωρώ ότι έχουμε την υποδομή να ανταπεξέλθουμε σε καταστάσεις πίεσης. Αν τα κάνουμε όλα αυτά απόψε το βράδυ, νομίζω ότι την Πέμπτη, αύριο θα πανηγυρίζουμε και θα συγχαίρουμε ένα τον άλλον για την πρόκριση. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι με την αλλαγή. Της διαδικασίας πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Βασιλεία, πέρα από το ότι περνάει και στην επόμενη φάση, εξασφαλίζει τους ομίλους του Europa League, έτσι. Που δεν, ναι. δεν είναι λίγο αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς και φέτος το Champions League είναι στόχος, το λένε όλοι. Αλλά δεν είναι λίγο και το γεγονός να εξασφαλίζεις από αύριο, ουσιαστικά, από απόψε μάλλον, τους ομίλους του Europa League. Προφανώς είναι κάτι σημαντικό. Και πάνω σε αυτό. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει δώσει και ένα ακόμα έξτρα κίνητρο στην ομάδα. Ναι, κάτι που κάνει γενικότερα τελευταία χρόνια μάλλον και κυρίως από πέρσι το έχει καθιερωθεί αυτό το πράγμα. Το πρίγμα αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι ακόμη πιο μεγάλο. Δηλαδή υπάρχει πληροφορία και για εφταψήφιο νούμερο που θα μοιραστεί. Μάλιστα. Εφόσον πάρει ο ΠΑΟΚ απόψε την πρόκριση. Εντάξει, δεν είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση, αλλά το σημειώνουμε γιατί. Όταν μιλάμε για εφταψήφιο νούμερο, Νίκο Μασχοβίτη, τα λεφτά είναι πολλά. Ναι. Είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι, ένα έξτρα κίνητρο δείχνει και με αυτόν τον τρόπο ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Τους το είχε ανακοινώσει εδώ και αρκετές ημέρες, πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Βασιλεία. Mm-hmm. Και αυτό κάνει πράξη φυσικά, εφόσον πάνε όλα καλά απόψε στην Ελβετία. Κοίτα, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που λέει και ο Λουτσέσκου και αυτά που είχε πει ο Σαββίδης, αν θυμάστε τότε μετά το τελικό κυπέλου σε εκείνη τη γιορτή. Το Champions League ο ΠΑΟΚ δεν το βλέπει ότι είναι να περάσουμε τη Βασιλεία να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στο Europa League. Mm. Και επειδή όντως από φέτος
τα προκριματικά είναι πολύ διαφορετικά και οι πιθανότητες φαίνεται να είναι περισσότερες για πρόκριση, γιατί βρίσκεις ομάδες στον δρόμο σου οι οποίες ναι μεν είναι και αυτές πολύ καλές, ναι μεν έχουν και αυτές το στόχο του Champions League και όλα αυτά, αλλά είναι ομάδες που δεν είναι, ρε παιδί μου, αχτύπητες, δεν θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν καταφέρεις να περάσεις. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν όλοι έχουν καταλάβει ότι φέτος, επειδή είναι και ο ΠΑΟΚ καλά, γιατί παίζει και αυτό ρόλο, ότι είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει, είναι καλά, έχει έναν κορμό και όλα αυτά. Φέτος λοιπόν έχουν καταλάβει περισσότερο ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, παρότι έχει τρία προκριματικά, κάτι που δεν είναι εύκολο. Τρία προκριματικά δεν είναι εύκολο να περάσει στο Europa League. Ακόμα και αν παίζει με αντιπάλους ομάδες που μπορεί να είναι χαμηλότερο επίπεδο. Ναι. Έτσι, τα προκριματικά πάντα, επειδή μιλάμε και για αρχή τη σεζόν, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα δεις. Αλλά τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο Champions League, εφόσον καταφέρεις να περάσεις τη Βασιλεία, σε περιμένει Σπαρτάκ. Μια ομάδα που ναι, μεν και αυτή είναι καλή, έχει στόχους και όλα αυτά, αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ, Σάλκε. Ναι, ναι. Το μεγαθύριο. Ναι. Το τρομάζει. Και που πάλι μετά εκεί μπορεί να βρει μια ομάδα. Okay, η Μπενφίκα, ναι, μπορεί να είναι μια τέτοια ομάδα. Αλλά και πάλι να σου πω κάτι. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να τη φοβηθεί. Αν έχει φτάσει εκεί, είσαι κι εσύ αλλιώ. Δηλαδή, πα σε εκείνου του αγώνε, αν όλα πάνε καλά και φτάσει εκεί. Με ψυχολογία εντελώς διαφορετική. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που λες, η δυσκολία των προκριματικών έχει να κάνει και με το γεγονός ότι εντάξει, δεν είναι λίγο το ότι εδώ και δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ παίζει συνεχόμενα, έχει παιχνίδι κάθε εβδομάδα και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα όλο τον Αύγουστο. Είναι και αυτή μια δυσκολία, ρε παιδί μου, γιατί σκέψου ότι η ομάδα ταξιδεύει, παίζει στην Τούμπα, έχει δύο-τρεις προπονήσεις ξανά. Ουσιαστικά ναι. Προετοιμάζεσαι κάθε εβδομάδα για ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Να μου πεις. Okay, αυτό θα πάει έτσι σε όλη τη χρονιά, αλλά είναι άλλο να προετοιμάζεσαι. Θέλεις να πάει έτσι όλη τη χρονιά. Ναι, όχι γενικά, γενικότερα και με το πρωτάθλημα, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να προετοιμάζεσαι για ένα παιχνίδι με τον Όφη, ξέρω εγώ, από το να προετοιμάζεσαι για ένα παιχνίδι τώρα με την Βασιλεία και αν όλα πάνε καλά σε μια εβδομάδα με τη Σπαρτάκ, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Για το σημερινό παιχνίδι που αναλύσαμε έτσι αρκετά, για πες. Δεν έχουμε ενημέρωση, γιατί συζητήθηκε τις τελευταίες ημέρες και δεν ρώτησαμε και το Σταύρο, είναι η αλήθεια. Αν θα είναι ο Ιβάν Σαββίδης στο γήπεδο σήμερα, υπήρχε ένα ενδεχόμενο. Μπορεί να είναι. Αλλά... Τον πιάνει και εκεί το απαγορευτικό, δεν ξέρω. Όχι, αλήθεια το ρωτάω. Νομίζω ότι μπορεί και να βρίσκεται. Μπορεί να είναι. Τώρα δεν είμαι... ήθελα να το ρωτήσω και στο Σταύρο και το ξέχασα. Μάλιστα. Με το θέμα του ΑΚΠΟΜ δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάποιο ζήτημα. Να σου πω. Πιστεύω ξεκάθαρα ότι είναι στο πλαίσιο μιας γενικότερης φιλοσοφίας του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το ότι στρέφουμε την προσοχή στο παιχνίδι και δεν είναι τυχαίο ότι ενώ τα πάντα έχουν τελειώσει από τη Δευτέρα ιατρικά, έγγραφα, συνεννόησεις των δύο ομάδων ότι μέχρι και τώρα δεν έχουμε ανακοίνωση. Νομίζω ότι επειδή όλοι ακριβώς έχουν κάνει focus εκεί στο παιχνίδι, στο Βαψινό, το βλέπω και λογικό να το κρατάνε για αύριο. Ναι, ρε παιδί μου, απλά ξέρεις όσο δεν ανακοινώνεται. Έχεις μειονόμενο μήπως έχει χαλάσει κάτι. Πάντα έχεις ότι κάτι γίνεται. Ναι. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν βγαίνει κάτι τέτοιο, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από πουθενά. Ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Ότι περιμένουν το παιχνίδι. Καλύτερα κιόλας, μην γίνει αυτό που έχουμε ξαναπάθει. Δεν χρειάζεται. Να μου πεις. Εντάξει. Όλα εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή, για μένα, από τη στιγμή που υπάρχουν συμφωνία σε όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερεί, αλλά τέλος πάντων, okay, μπορεί να είναι ένα έγγραφο που δεν έχει έρθει για να το τελειώσει από παντού. Μπορεί να είναι κάτι. Εγώ σου λέω, κάτι μπορεί απλά να το περιμένεις για να το ανακοινώσεις αύριο. Okay. Απλά επειδή ο παίχτης είναι εδώ από τη Δευτέρα, έτσι και εκείνη τη μέρα ήρθε, πέρασε ιατρικά. Γύρισε την πόλη. Ναι, είχε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται με τους παίχτες που έρχονται για μεταγραφή. Περάσανε δύο μέρες και ακόμα δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυτό θα γίνει αύριο. Έτσι το αναφέρουμε, γιατί ενώ τη Δευτέρα ήταν το πρώτο θέμα, τώρα έχει μείνει λίγο πίσω το κομμάτι του συγκεκριμένου παίκτη που δεν έχει ανακοινωθεί. Εντάξει, ακόμα. Ναι, αλλά είναι και το παιχνίδι, νομίζω ότι μόνο πολύ το ενδιαφέρον. Η ομάδα που θα γυρίσει, είπαμε, αύριο το μεσημέρι. Γιατί θα κάνει προπόνηση και εκεί αύριο. Ναι, αύριο το πρωί θα προπονηθεί εκεί σε γήπεδο που έχουν επιλέξει. Και το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, μία η ώρα Ελβετίας πετάνε, μία και μισή νομίζω. Mm-hmm. Οπότε το μεσημέρι θα είναι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και από... Αύριο τη μέρα είναι Πέμπτη. Από Παρασκευή ξεκινάει η προετοιμασία για όποιο παιχνίδι έχει την άλλη εβδομάδα. Ναι. Είτε θα παίξει την Τετάρτη είτε την Πέμπτη. Mm-hmm. Ναι. Οπότε κάπως έτσι είναι. Έχουμε πει ότι το πρόγραμμα...
εφόσον ο ΠΑΟΚ καταφέρει να περάσει τον περίοδο της Βασιλείας σήμερα, το πρώτο παιχνίδι με τη Σπαρτάκ θα είναι στις 8 Αυγούστου στη Τούμπα. Την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη και το δεύτερο παραμονές 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου, Τρίτη στη Ρωσία. Και θα έχουμε πάλι και κλήρωση τώρα. Γιατί θα έχει κλήρωση? Για μετά. Για μετά τι, πότε? Από ποιον θα βρει αν περάσει τώρα. Ναι, ναι, γιατί τώρα πλέον κλήρωση γίνονται πριν τα παιχνίδια. Καλό αυτό. Αυτό είναι καλό που γίνεται. Που ξέρει σε κάθε περίπτωση τι έχει να αντιμετωπίσει και πότε. Ναι. Okay. Ας κάνει να πάρει τη δουλειά του σήμερα και θα ασχοληθούμε πολύ πιο εντελεχώς από αύριο και με τη Σπαρτάκ και με τα παιχνίδια αυτά και όλα αυτά γενικά μπροστά. Επίσης, κάτι που δεν αναφέραμε είναι ότι στις 9 Αυγούστου όλα δείχνουν ότι θα έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος, παιδιά. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, κάτσε. Ωραία. Είπα όλα δείχνουν. Ναι, ναι. Είπα, όλα δείχνουν. Δεν είπα ότι θα έχουμε σίγουρα. Έτσι. Οπότε είναι αρκετά πιθανό την άλλη Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Ναι. Την άλλη Πέμπτη, λοιπόν, το απόγευμα σε κάποια φάση, να έχουμε ενημέρωση για το πώς θα είναι το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι κάτι που πρέπει όντως να το τονίσουμε. Εν μεταξύ, έχει όλα αυτά την ανακοίνωση και κάπου κάτω λέει. Ναι, μετά ναι, ναι, από όλα αυτά. Δηλαδή, ωραία. Το σημαντικό το βάζει τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σου λέει, μπορεί να ξεχαστεί σιγά-σιγά αυτό το πράγμα. Να μην το βρίσκουν μετά. Κάπως ναι, έτσι. Okay. Οπότε λοιπόν είναι γι' αυτό κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Ελπίζοντας ότι μέχρι τότε που είναι να γίνει η κλήρωση, να έχει λυθεί και όλο αυτό το κομμάτι με τα τηλεοπτικά των ομάδων που είναι άστεγες. Τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, τον Ατρόμητο, τον Πανιόνιο. Και γιατί σας ακόμα δεν σας έχω μπροστά μου τώρα και δεν θυμάμαι από την αλήθεια. Αλλά είπαμε, 9 Αυγούστου όλα δείχνουν ότι θα έχουμε κλήρωση. Πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Καλή ερώτηση. Θα γίνει όντως 9 Αυγούστου η κλήρωση? Έτσι φαίνεται. Ναι. Το πρωτάθλημα γενικά θυμίζουμε ήταν να ξεκινήσει νομίζω στις 25. Ναι. 25-26 εκεί. Δύσκολα το βλέπω. Εντάξει, κοίτα, αν γίνει όντως η κλήρωση 9, που σημαίνει ότι θα έχει βρεθεί λύση στα τηλεοπτικά, μπορεί να ξεκινήσει. Κάτσε να σου πω 25. Ναι, αυτό είναι. 25 είναι Σάββατο, 26 Κυριακή. Μάλιστα. Μπορεί. Τώρα, αν δεν γίνει η κλήρωση 9 και υπάρχει στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι αν δεν γίνει την επόμενη Πέμπτη, θα πάει τη μεθεπόμενη. Νομίζω εντάξει, αν φτάσουμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Να έχουμε κλήρωση 16, δεν θα αρχίσει μια εβδομάδα μετά το πρωτάθλημα. Βλέποντας και κάνοντας. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο να δούμε και τι άλλο υπάρχει, ναι, και στο μπασκετικό κομμάτι και σε ό,τι άλλο έτσι κινείται στον ΑΣΜ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο κομμάτι εκπομπή ΠΑΟΚ 24 μέχρι και τις 3. Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε αναλύσει τα πάντα για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Ό,τι ήταν να πούμε έτσι όσον αφορά το παιχνίδι αυτό με τις ετοιμασίες και των δύο ομάδων, κλίμα, τακτικές, πρόσωπα, τα αναφέραμε. Πήγαμε και στην Ελβετία, μιλήσαμε και με τον Σταύρο, μας μετέφερε το ολοκλίμα. Έχει πολλά περισσότερα νομίζω και στο ΠΑΟΚ 24. Βέβαια. Και όσοι μας ακούνε ή από εκεί, γιατί είναι αρκετοί, έχουμε και διάφορα μηνύματα. Ας μπουν να διαβάσουν ξανά την οδηγία για το ραντεβού, για να ξέρουν όλοι πώς πρέπει να κινηθούν, νομίζω από τις 5 και μετά, εκεί, στην Ελβετία. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 και ανακοίνωση και υπάρχουν και διάφορα και φωτογραφικά από εκεί και βίντεο για να μπείτε λίγο στο κλίμα του αγώνα και έτσι και αλλιώς από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε πάρα πολλά περισσότερα. Ναι, και εντάξει, με βίντεο και με κλίμα από εκεί και η προσοχή είναι στραμμένη τώρα εκεί. Ναι. Πάμε ναι. Λίγο στο μπάσκετ. Να πάμε στο μπάσκετ, ναι. Να πάμε στο μπάσκετ που σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα της προετοιμασίας και των φιλικών. Είναι γεμάτο, Γεμάτο είναι, όντως, ναι. Είναι, οι ημερομηνίες είναι πολύ κοντά μία από την άλλη. Ναι. Και είναι πιθανό να υπάρξουν και κανένα δυο ακόμα. Ένα με δύο φιλικά ακόμα. Εκείνο το τουρνουά είναι που γίνεται στην Τουρκία. Κάθε χρόνο. Σε τουρνουά στην Τουρκία δεν θα πάω. Θα πάει όμως πάλι στην Τουρκία να παίξει ένα φιλικό. Α, γιατί εγώ εκείνο έχω στο μυαλό μου κάθε χρόνο και τώρα βλέπω ένα παιχνίδι. Και λέω... ήταν παλιά ο τουρνουά της Καρσίγεκα. Ναι. Πέρσι είχε πάει στο τουρνουά της. Στην Προύσα είχε πάει, στην Τόφας. Αλλά φέτος θα παίξει με τρεις τουρκικές ομάδες. Θα πάει στην Κωνσταντινούπολη για να παίξει ένα φιλικό, όχι σε κάποιο τουρνουά. Λοιπόν, η πρώτη προπόνηση στις 20 Αυγούστου, όπως αναμενόταν. Στις 17-18 εκεί θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις και τα εργομετρικά. Και στις 20, Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, είναι 20. Ναι. Ξεκινάει η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Νομίζω ότι εκείνη η Δευτέρα θα είναι η πρώτη εργάσιμη γενικότερα των περισσότερων. Μετά από, ναι, είναι το 20 το ντάν. Μετά από τις διακοπές του περισσότερου κόσμου. Και τώρα, από εκεί και πέρα, πρώτο φιλικό θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Μέτσοβο. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι
εκεί για ένα στάδιο της προετοιμασίας του, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, θα φύγει φιλικό και με τον Άρη την επομένη και κλεισμένο το θυρών, το συγκεκριμένο φιλικό. Ναι. 30 Αυγούστου το Μέτσοβο, Ωραίο το Μέτσοβο. Και κλεισμένο το δημοσιογράφο, με θέλει. Διευκρίνηση. Δεν νομίζω. Νομίζω το, επειδή ναι. Είναι το Ολυμπιακό που πρέπει να είναι και κλεισμένο το δημοσιογράφο. Ωραίο το Μέτσοβο μια μέρα, Κοντά κιόλα, έχει ωραίο φαγητό, Εγώ όλο κάνω μια ερώτηση τώρα νωρίς, να το στο μυαλό σου τότε. Αν είδαν, λοιπόν, είναι... 5 Σεπτεμβρίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Καρσία και στο ΠΑΟΚ Sports Arena και αυτό και κλεισμένο το θυρών. Αυτό είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι κλεισμένο των δημοσιογράφων. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πάει στην Καστοριά και θα παίξει εκεί ένα φιλικό με την τοπική ομάδα. Και αυτό δυνατό. Ομάδα της Α2. 13 Σεπτεμβρίου θα παίξει με την Ισταμπούλ Μπουγιουξεχίρ, την ομάδα η οποία παίζει στην Α1 της Τουρκίας, στο Παλατάκι και αυτό. 2 μέρες μετά, 15 Σεπτεμβρίου, θα παίξει με τον Ήφαιστο Λίμνου πάλι στο Παλατάκι. Οπότε θα παίξει 3 φιλικά μέσα σε 7 μέρες και θα παίξει και άλλα 2 το διήμερο 18-19 στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια που θα γίνει στο Παλατάκι φέτος. 2 αγώνες θα έχει. Ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και ευτυχώς θα γίνουν και τα 2 στο Πάκο Sports Arena, γιατί πέρσι το ένα είχε γίνει στη Χάνθ και οι συνθήκες ήταν με 125% υγρασία και 42 βαθμούς Κελσίου μέσα, ναι. Στη Χάνθ. Και τελευταίο φιλικό σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα είναι στις 22 Σεπτεμβρίου με την Μπαχτσέ Σεχίρ στην Κωνσταντινούπολη. Η Μπαχτσέ Σεχίρ είναι η ομάδα του Στέφανου Δέδα. Στην Α2 Τουρκίας έχασε την άνοδο στο τέλος πέρσι. Μια ομάδα η οποία είμαι σίγουρος ότι έχει τουλάχιστον διπλάσιο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ στην Α2 Τουρκίας με τον Στέφανο Δέδα προπονητή εκεί. Οπότε μπορεί φορές να μην έχει κάποιο τουρνουά, αλλά θα έχει κάποια έτσι, ταξίδια που σίγουρα παίζουν ρόλο έτσι και στο κομμάτι του δεσίματος στο ξεκίνημα της σεζόν με τα καινούργια πρόσωπα. Αρκετά δυνατά φιλικά με τον Ολυμπιακό, με την Καρσίγιακα, με την Μπαγιαξεχίρ, με την Μπουγιουξεχίρ. Ο Ήφαιστος Λίμνου επίσης μέχρι τότε που θα έχει ολοκληρώσει λογικά το ρόστερ του και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, θα είναι επίσης ένα δυνατό φιλικό. Στα Μαυροσκούφια πέρσι ήταν το Ρέθυμνο, ήταν ο Προμηθέας, ήταν και ο Κολοσσός. Φέτος δεν έχει γνωστό ακόμη ποιες ομάδες άλλες θα είναι. Αλλά πάλι να μην ήταν, υπάρχει ένα καλό επίπεδο. Και με την Μπαχτσέ Σεχίρ, ξαναλέω, ομάδα μπορεί να είναι Α2 Τουρκίας, αλλά και στόχο έχει να ανέβει φέτος και είναι το μεγάλο φαβορί για να ανέβει. Και μεγαλύτερο μπάτζετ έχει και θα είναι ένα πολύ καλό έτσι τεστ. Και είναι πιθανό να γίνει ένα με δύο φιλικά ακόμα σε αυτό το πρόγραμμα να προσθεθούν. Ανά 3-4 μέρες έχει μάτς. Ναι, κοίτα, οι επίσημες αποχρεώσεις του ΠΑΟΚ ξεκινάνε 3 Οκτωβρίου. Α, από το 22 μέχρι το 23. Ναι, οπότε είναι πιθανό εκεί στα ανάμεσα να γίνει ένα φιλικό ακόμα. 3 Οκτωβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι με τον Πανιόνιο στο Παλατάκι. Κοίταξε, να σου πω κάτι, θα πρέπει να κάνει συνεχόμενα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ για ταξίδια και για να βρει ρυθμό. Και γιατί η σεζόν του ξεκινάει έτσι. Δηλαδή η σεζόν ξεκινάει Τετάρτη Πανιόνιο, Σάββατο Ρέθυμνο, Τρίτη αν θυμάμαι καλά, στη Βενετία με τη Βενέζα. Και μετά συνεχίζει έτσι. Ναι. Ξεκινάει δηλαδή κατευθείαν με πολλά παιχνίδια, τα οποία στην αρχή λένε όλοι οι προπονητές ότι είναι καλό. Ναι. Το λένε όλοι, το τονίζουν ότι ειδικά στην αρχή όταν υπάρχουν καινούργια πρόσωπα, όσο περισσότερα παιχνίδια υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Εκεί λίγο μετά είναι που αρχίζει και. Η Τενερίφη πότε είναι περίπου? Η Τενερίφη είναι κάπου τον Νοέμβριο. Πω, από αυτό το ταξίδι πώς έχει καθίσει στον ΠΑΟΚ? Είναι τρίτη χρονιά. Και κάθε εβδομάδα που ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τενερίφη. Τρίτη. Παίζει στην Τενερίφη μεσοβδόμαδα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο πιθανότατα. Λίμνο ήταν. Παίζει στη Λίμνο. Ναι. Ναι. Το θυμάμαι που το έλεγες. Θα έχει να πάει σε δύο νησιά. Ποντινάει. Την Ερήφη. Και το ταξίδι είναι δύσκολο. Πρέπει από τη Μαδρίτη, αλλάξεις. Αν θυμάμαι καλά, είναι 4 ώρες. Ναι. Από τη Μαδρίτη. Μα πρέπει. Εγώ που είχα πάει Μαγιόρκα, που είναι, ναι, πολύ πιο εύκολο ταξίδι. Πολύ ταξιδεμένη. Έκανα μισή μέρα να πάω. Ναι. Με την αλλαγή του αεροπλάνου. Ξεκινάς από Θεσσαλονίκη, πας Αθήνα, Αθήνα φτάνεις Μαδρίτη και από Μαδρίτη σε κάποια φάση φτάνεις στην Ερήφη. Βράδυ, κανονικά. Ξεκινάς πριν, φτάνεις βράδυ. Ναι. Πόπο. Εντάξει, γενικά φέτος, έτσι όπως έκατσε η κλήρωση στο Champions League του ΠΑΟΚ. Θα το δούμε βέβαια μέσα στην πορεία της σεζόν πώς θα είναι αυτό και πώς κάθεται, ξέρεις, και με κάποια ταξίδια στην Ελλάδα και όλα αυτά. Γενικά φέτος έχει αποφύγει Λετωνία, ναι, Λιθουανία. Δεν ξέρω αν θα αποφύγει η Ρωσία, γιατί είναι πιθανό να προκύψει Σάρατοφ μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών. Γιατί είναι μια ομάδα που μπορεί να βγει. Γενικά όμως έχει αποφύγει τα πολύ πολύ δύσκολα ταξίδια φέτος. Έχει αυτό το Τενερίφη που είναι. Ναι, δεν χαλάει. Δεν έχει τώρα κάτι κλαϊπέδα που είχε πάει δύο χρονιές στην Νεπτούνα, ναι, να παίξει. Ένα λιμάνι τώρα ανατολικά πάλι, που έπρεπε να φτάσεις στο Βίλνιους, στη Λιθουανία, να πας με άλλο αεροπλάνο, να πας από Μόναχο. Δηλαδή ήταν
Μεγάλη ταλαιπωρία. Γενικά, έτσι όπως έχει κάτι στο πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ, ακόμα και αυτή η ομάδα από την Τσεχία, η Όπαβα, είναι καμιά 100 χιλιόμετρα από την Πράγα. Δηλαδή, δεν είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα ταξίδια. Να. Έτσι όπως είναι το πρόγραμμα. Τώρα, μέσα στη σεζόν, σε συνδυασμό Ελλάδας και Ευρώπης, αν μπορεί να κάτσουν δύσκολες εβδομάδες, ναι, είναι πιθανό να κάτσει. Καλά, αυτό. Και άμα προχωρήσεις κι άλλο, όπως πέρσι, ας πούμε, καλή ώρα, ναι, δεν ξέρεις τι θα σου έρθει μετά. Όχι, ξέρεις τι, αν προχωρήσεις κι άλλο, μετά δεν είναι τόσο συνεχόμενα τα παιχνίδια όταν μπαίνεις μετά στα play-off του Champions League. Γιατί έχεις δύο μάτς. Το θέμα είναι η φάση των ομίλων, γιατί και τα αναφέραμε από τότε που ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση. Όταν έχεις έναν όμιλο με 8 ομάδες, δηλαδή έχεις minimum 14 μάτς. Ναι. Έτσι, είναι πολλά παιχνίδια. Και είναι συνεχόμενα. Τα 14 παιχνίδια ακριβώς. Και αν θυμάμαι καλά, πάλι έχει μια διακοπή πάλι τον Νοέμβριο για ένα παράθυρο της FIBA. Και μετά πάλι το Φεβρουάριο. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει και στη δεύτερη ζώνη που θα έχουμε τα παράθυρα. Τέλος πάντων, τα φιλικά είναι έτσι αρκετά δυνατά. Κάποια από αυτά, κάποια έχει, πώς το λένε, έχουν διαβαθμισμένη δυναμικότητα, να το πω έτσι. Και θα έχουμε έτσι την ευκαιρία από νωρίς να έχουμε εικόνα για τον ΠΑΟΚ. Έτσι και με τον Ολυμπιακό και με την Καρσίγιακα. Είναι νωρίς αυτά τα φιλικά και θα έχουμε ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα. Βέβαια, έχουμε το παράδειγμα το περσινό που είχαμε ψιλοενθουσιαστεί από την εικόνα των φιλικών και άλλαξε εντελώς η εικόνα από τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε φέτος θα είμαστε πιο ψαχουλεμένοι. Ναι. Είναι η αλήθεια. Αν και πέρσι προέκυψαν και διάφορες έτσι. Επίσης και αλλαγή υπηρεσία και όλα αυτά. Και αξιολογείται λίγο αλλιώς. Ναι, και ήρθαν και τα προβλήματα τραυματισμών με το ξεκίνημα τη σεζόν. Okay. Και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ φέτος στο ξεκίνημα. Δηλαδή έχει το Πανιόνιο και το Ρέθμο στην έδρα του. Οκ. Okay. Ναι. Πέρσι ξεκίνησε παίζοντας με τον Άρη στο Παλέ. Ναι. Μετά είχε τον Προμηθέα που τον είχε βρει ο Προμηθέας σε μια κατάσταση στον ΠΑΟΚ πολύ δύσκολη και τον κέρδισε. Και μετά είχε Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Δηλαδή, νομίζω ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει με Άρη, Προμηθέα, Λούντβιγκσμπουργκ που είχε κατηφόρα το γήπεδο. Ναι. Είχε κατηφόρα. Και μετά Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι με τίποτα. Τώρα είναι λίγο πιο normal το πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Με δύο εντός έδρας παιχνίδια, να μάθει στη Βενέτσια δύσκολο, το πρώτο στην Ιταλία, αλλά σίγουρα θα έχει το ενδιαφέρον του. Γι' αυτό σου λέω ότι φέτος, έτσι όπως έχει κάτσει το πρόγραμμα και οι ομάδες που προέκυψαν στο Champions League, φαίνεται πιο normal για τον ΠΑΟΚ. Πηγαίνοντας λίγο στο μεταγραφικό κομμάτι, είναι το θέμα του Αμερικανού στην περιφέρεια, το οποίο νομίζω δεν θα αργήσει να ολοκληρωθεί. Δεν νομίζω θα πάρει πολύ χρονικό διάστημα. Γενικά, ο ΠΑΟΚ σήμερα έχουμε Τετάρτη. Και το Σαββατοκύριακο του αρέσει να προχωράει σε ανακοινώσεις. Δεν το αποκλείω να έχει προκύψει εξέλιξη έτσι μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Έχουμε πει ότι αυτό που μένει είναι ένας ακόμα Αμερικανός εκεί στο 1-2. Πέρα από αυτό που λέμε τώρα, που περιμένουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ναι, γι' αυτόν λέμε τώρα. Mm-hmm. Αυτός πιθανολογώ ότι θα έχει άμεσα εξέλιξη. Mm-hmm. Και μένουν ακόμα δύο ψηλοί πάλι από την πιθανότατα από την αμερικανική αγορά. Και λέω πιθανότατα γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Οπότε, ναι, μεν έχει κινήσεις που σίγουρα έχουν σημασία για την επόμενη σεζόν, γιατί και ο Αμερικανός που είναι να έρθει στην περιφέρεια ακόμα δεν έρχεται για να έχει συμπληρωματικό ρόλο. Έρχεται για να είναι παίχτης αποφάσεων και ευθυνών. Και στους ψηλούς, μέχρι στιγμής, ο ΠΑΟΚ έχει τον Μαργαρίτη, έχει τον Χρυσικόπουλο και έχει και τον νεαρό τον Καρά. Οπότε, οι δύο ξένοι που είναι να έρθουν για εκεί, και αυτοί θα έρθουν για να έχουν σημαντικούς ρόλους. Αν και έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές ότι ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο ΠΑΟΚ, του Παπαθεοδόρου από πέρσι, έχει λίγο. Έχει έναν ρόλο για τους ψηλούς, ο οποίος δεν είναι, όχι ο συνηθισμένος, είναι πολύ σύνθετος. Και πολλές φορές είναι και ρόλος, ξέρεις, λίγο του χαμάλι. Αλλά, okay. Οπότε μένουν αυτές οι τρεις κινήσεις. Και ο ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται, με αυτές τις κινήσεις ολοκληρώνει το ρόστερ. Εγώ λέω όπως φαίνεται γιατί πάντα κρατάς και μια εναλλακτική, τι μπορεί να προκύψει, κάποια άλλη λύση μπορεί να έρθει στο προσκήνιο. Πες μου λίγο, στο θέμα του Κόνιαρη. Ναι. Περιμένουμε από εκεί. Είναι και αυτό κάτι που. Είναι ανοιχτό ακόμα. Ναι, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Και προς τα πού, ας πούμε, υπάρχει λίγο. Στο να παραμείνει.
Στο να μην συνεχίσει. Ο Κόνιαρης έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν, έτσι. Παραμένει δηλαδή κανονικά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ κάποια πρόταση δεν έχει. Ναι. Έχει κάνει μια φιλολογική κουβέντα πριν καιρό με την πλευρά του ατζέντη του για το ενδεχόμενο επέκταση συμφωνίας αυτής. Ναι. Αλλά ξαναλέω, ήταν πολύ φιλολογική αυτή η κουβέντα. Ο Κόνιαρης επέστρεψε από την Αμερική, που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι να παρουσιάσει εξέλιξη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο άμεσα. Θα το προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να παρουσιάσει εξέλιξη άμεσα. Δηλαδή να κάνει μια κουβέντα με τον ατζέντη του Κόνιαρη για να επεκταθεί η συμφωνία. Έχω την εντύπωση, ή μάλλον την πεποίθηση, ότι οι δύο πλευρές από τη στιγμή που θα κάτσουν στο τραπέζι κανονικά και όχι φιλολογικά, θα βρουν τη λύση για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι οτιδήποτε παραπάνω από ένα χρόνο θα είναι έκπληξη. Εντυπωσιακό για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω. Ωραία. Εντάξει, αυτό βέβαια εξαρτάται και από το πώς θα είναι ο Κόνιαρης αγωνιστικά. Έτσι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι που έχει το ενδιαφέρον του. Οπότε είναι ένα ζήτημα που, ναι, είναι ανοιχτό και είναι και αυτό να παρουσιάσει εξέλιξη. Να γίνει δηλαδή μια κουβέντα περαιτέρω με την πλευρά του Κόνιαρη, μια πιο ουσιαστική κουβέντα, ούτως ώστε να είτε να προκύψει μια νέα συμφωνία και να επεκταθεί η ήδη υπάρχουσα, ή να μείνει όσο έχει η κατάσταση και να δουν θα κάνουν και δύο πλευρές. Έτσι. Γιατί μπορεί σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πει, αν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, να επικοινωνήσει προς την πλευρά του Κόνιαρη ότι να βρεθεί μια πρόταση για να έρθουν χρήματα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Και νομίζω ότι πάλι για τώρα που μιλάμε, αυτό συγκεντρώνει και τις λιγότερες πιθανότητες όσον αφορά το θέμα του Κόνιαρη. Επίσης, mm-hmm. Χαραλαμπόπουλος υπάρχει, ναι ή όχι? Εγώ δεν τον έχω σβήσει ποτέ το Χαραλαμπόπουλο από το πίσω μέρος του μυαλού μου. Όχι. Δεν τον έχω σβήσει. Αλλά περιμένουμε μέχρι τέλους, ας πούμε. Δηλαδή δεν τελειώνει άμεσα αυτό το πράγμα. Καταρχάς, στην περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου, όπως λέγαμε και πέρσι, που πέρσι η συμφωνία ήταν από πολύ νωρίς, mm-hmm. η όποια απόφαση ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Η οποία απόφαση είναι η εξής. Μπορεί να λύσει το συμβόλαιο με τον Χαραλαμπόπουλο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Πιστεύω ότι υπάρχει. Μπορεί να αποφασίσει πάλι να το δώσει κάπου δανεικό. Okay. Mm. Στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα δεν έχουμε εικόνα για το τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Χαραλαμπόπουλο. Mm-hmm. Ωραία. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι διαρκώς σε επαφή και θέλει και όλα αυτά. Ωραία. Απλά, αν μιλάμε για ένα Χαραλαμπόπουλο ελεύθερο, πιθανολογώ το θέλουν πολλές ομάδες. Μέσα αυτές δεν μπορεί να μείνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, γι' αυτό σου λέω ότι το έχω ξαναπεί και το έχω αναφέρει, δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλες οι ομάδες πλην των δύο, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, βλέπουν και κάνουν. Ναι. Δηλαδή, μια περίπτωση που μπορεί πριν λίγο καιρό να μην υπήρχε πουθενά, ξαφνικά μπορεί να έρθει μπροστά τους. Ωραία. Εμείς μιλάμε δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Ωραία. Κάθε φορά, όταν κάνουμε μια τέτοια αναφορά για το μεταγραφικό κομμάτι. Ωραία. Σήμερα μιλάμε ο ΠΑΟΚ θέλει έναν παίχτη στο άσο 2, Αμερικανό, mm-hmm. και θέλει και δύο ψηλούς, στο 4-5. Ωραία. Τώρα, αν σε 15-20 μέρες βγει από τον Παναθηναϊκό το Χαραλαμπόπουλος είναι ελεύθερος και μπορεί να γίνει μια προσέγγιση και από την πλευρά του παίχτη, mm-hmm. γιατί εδώ ήταν πέρσι, εδώ έκανε το πρώτο του βήμα πέρα από τον Παναθηναϊκό. Ξέρει του Παπαθεοδόρου, νομίζω έχουν και πολύ καλή ακριβώς. σχέση. Ωραία. Τότε μπορεί να ξαναέρθει στο τραπέζι για τον ΠΑΟΚ. Ξέρω σίγουρα, ας πούμε, το έψαξε ο Άρης το Χαραλαμπόπουλο. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και όλες οι ομάδες, ειδικά αυτές που δεν είναι. Όλες οι ομάδες, όλες οι 12, λέω εγώ, από το ίδιο καλάθι ψαρεύουν. Mm-hmm. Ναι, λογικό είναι. Σχεδόν από το ίδιο πανέρι πηγαίνουν και επιλέγουν το τι θα πάρουν. Έτσι. Γιατί λίγο έτσι πολύ πάει. Τα δεδομένα είναι. Αυτό ακριβώς. Επίσης δεν υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να έρθει και μια βοήθεια για τον ΠΑΟΚ από Ιβάν Σαββίδη, ας πούμε. Η βοήθεια υπάρχει. Το θέμα ναι, είναι. Ναι, ρε παιδί μου, για μια έξτρα κίνηση σε αυτό το διάστημα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει καμία τέτοια εξέλιξη. Ούτε μπορεί να υπάρξει, ας πούμε. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
Γίνεται, αυτό λέω. Δεν είναι ότι είναι σενάριο που δεν μπορεί να γίνει. Κοίταξε, ο Πρέλεβιτς αυτά που είπε πριν μια μισή εβδομάδα, ανέλησε την κατάσταση. Ναι. Άνοιξε το δρόμο, δηλαδή, καλά, ο δρόμος ανοιχτός είναι έτσι και για το Σαββίδι. Και έδωσε και ένα στίγμα επόμενης μέρας. Mm-hmm. Ναι. Σε κανένα δύο χρόνια η Γιουβέντους θα παίζει στην Ευρωλίγκα, να το ξέρεις. Θα υπάρξει ομάδα Γιουβέντους η οποία θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Ναι. Εσύ δεν θα κάνεις σε κανένα δύο χρόνια. Υπάρχει ομάδα Μπάγερ Μονάχου η οποία έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Και παίζει στην Ευρωλίγκα. Ήταν χαρακτηριστικά τα παραδείγματα, νομίζω. Ναι. Αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο την πραγματικότητα στη συνέντευξή του. Η όλη κουβέντα που κάνουμε για αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρα θέμα απόφασης. Ναι, και διάθεση και απόφαση. Ναι. Είναι ξεκάθαρα. Έτσι. Ναι. Η οποία διάθεση και απόφαση δεν είναι δική μας. Είναι της οικογένειας Σαββίδη. Γιατί για μένα, δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, η οικογένεια Σαββίδη είναι αυτή η οποία. Μπορεί να κινηθεί. Μπορεί να κινηθεί. Mm-hmm. Ωραία. Οτιδήποτε άλλο θα μου κάνει έκπληξη μεγάλη. Και δεν προκύπτει πουθενά οτιδήποτε άλλο, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Με αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε τρεις με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε τρεις. Κάτι τελευταίο να πούμε. Παρακαλώ. Διαβάζω εδώ πέρα στο ΠΑΟΚ 24 για την εντυπωσιακή κίνηση διαρκείας του βόλεϊ. Βέβαια, εντάξει, άμα λάβουμε υπόψη. Πώς κινήσει κάθε Παρασκευά ήδη, δηλαδή. Αυτό που μας είπε και χθες ο Γιάννης και το γεγονός ότι η ομάδα. Θα το πω, γιατί και ο Γιάννης το είπε, παιδιά. Ναι. Ανεβάζοντας το τόπο, έχει πάει σβηστά για τον double φέτος. Δεν μου κάνει έκπληξη το γεγονός ότι πάμε να ξεπεράσουμε το περσινό νούμερο. 1300 είχαν δοθεί πέρσι. Και διαβάζοντας το ΠΑΟΚ ότι με βάση την κίνηση κυρίως των τελευταίων ημερών θα ξεπεραστεί κατά πολύ φέτος αυτό το ρεκόρ το περσινό. Νομίζω ότι είναι θετικό και υπάρχουν και όλες οι λεπτομέρειες εδώ πέρα στο ΠΑΟΚ 24 της διάθεσης. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε τη θέση, υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για να δείτε τι σας βολεύει. Αυτά νομίζω. Μάλιστα. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε πολλά περισσότερα και στο site και εδώ πέρα στο Λίμπερο με όλους τους απεσταλμένους να τοποθετούνται. Μετά τις 8 με πλούσιο έτσι pre-game από την Ελβετία και με Σταύρο Κόλκα εκεί και με Ελένη Μπούντου και με ό,τι άλλο υπάρχει από την Ελβετία και η μετάδοση του αγώνα και μετά όλο το ρεπορτάζ. Λίγο πιο αργά λοιπόν θα υπάρξει έτσι full ενημέρωση εν ώψη του Βασιλεία ΠΑΟΚ. Εμείς ραντεβού δίνουμε ξανά αύριο στις 12, σταθερά μέχρι τις 3. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης αυτό το 2 ώρο μέχρι και τις 5, χωρίς Δημήτρη Δανάξη σήμερα, ο οποίος θα είναι εδώ μετά τις 8 και για το pre-game και για τη μετάδοση και για το post-game του Βασιλεία ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μένετε στο Λίμπερο 1,4. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε σήμερα.